Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλή Παρασκευή να έχουμε. Εδώ είμαστε και σήμερα στον Λίμπερο 107 και 4. Λίγα λεπτά μετά τις 10. Με Τρόικα. Πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Ήρθε εδώ ένας τύπος ο οποίος φοράει κάτι με τον Ποπάι. Τι να σου πω, ρε φίλε. Φοράω δηλαδή... τρελή Αμερικανιά. Πώς κυκλοφοράς έτσι έξω? Τώρα θα μου πεις τα ρούχα είναι. Εδώ έτσι κι αλλιώς. Τι νέο ξαναδεί αυτή, Σωτήρη? Ναι. Μάτι καρμί στη ματιά σου. Φανταστική, πολύ ωραία. Είδες τι φοράει ο άνθρωπος, ρε φίλε? Ωρόρευε. Δεν υπάρχει αυτό. Θα το πούμε σε λίγο. Δεν το ξέρεις. Γιατί λέει ρόρευε, κατάλαβε. Ξέρω, βρε. Το ξέρει ποιο. Ήρθε στο Λίμπερο πριν από 5 χρόνια να μα πει τι γίνονταν στο Λίμπερο πριν από 15. Αστείε. Άλλο. Τι σχέση έχει, ρε φίλε? Θα σου πω τώρα φάση πρωί με δασκαλάκι που δεν την ξέρει. Τι σχέση έχει αυτό? Όλα τα ξέρω. Όλα. Ναι. Όταν ξέρασε πάνω μου, το θυμάσαι που έκανε με το πάνω μου? Δεν θέλω να το ξέρω. Α. Οπότε, το θέμα είναι ότι δεν το ξέρει. Εντάξει, οκ. Ναι, καλά, το ρόρευε ήταν. Τι είχε. Σωτήρη, έκανα μια εβδομάδα να το ξεπεράσω. Έκανα μια εβδομάδα να το ξεπεράσω. Το εννοώ, δεν κάνω πλάκα. Σοβαρά. Και κόσμο, δηλαδή, με το ρόρευε συναντάω τώρα κόσμο. Ποιος παραγωγός, λοιπόν, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Στην πρώτη σωστή απάντηση, ποιος πρώην παραγωγός του Λίμπερο, σε μήνυμα ακροατή που υπέγραφε ως Ποπάι, το διάβασε ρόρευε. Ποιος πρώην παραγωγός του Λίμπερο? Έτσι. FM κενό μήνυμα, αποστολή στο 54526 με κάποιο άλλο περιεχόμενο μέσα. Όχι μόνο για αυτό, έτσι, για να είμαστε τυπικοί και νόμιμοι. Γιατί πάντα είμαστε εδώ, ειδικά στην Τρόικα, τυπικοί και νόμιμοι. Λοιπόν, να μαζέψω λίγο, ρε Σωτήρη, δώσε λίγο μουσική κάτι. Γιατί θέλω έχουμε να... διαγωνισμούς, έχουμε θεματάκια σήμερα. Καλημερίσουμε και πάλι την κορυφαία Ρετσίνα. Μαζί Α, μας... είναι η Βασιλική, ε? Βασιλική Ρετσίνα. Καλημέρα, Βασιλική. Με την παραδοσιακή, πλούσια, την πιο αυθεντική γεύση, με το νέο όνομα Βασιλική Ρετσίνα, από Μεσημβρία είναι ποιητική, φυσικά, την ξακουστή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-713-981 για τις παραγγελίες σας. Την καλημέρα μας στην πίτσα Mr. Gold, στις Σικές, 2310-62-85-86. Στις Σικές, μια και είπαμε και μιλάμε για Μεσολογγίου 2, μετά το γήπεδο του ΒΑΟ. Τα συγχαρητήρια μας στην ομάδα του Βυζαντινού που ανέβηκε από την ΕΚΑΣΤ στην τρίτη κατηγορία στο μπάσκετ. Πλησιάζει Ηρακλή. Σωστό και αυτό. Ναι, δεν ναι. Σωστό. Ερχόμαστε εμείς του ΒΑΟ. Ναι. Λοιπόν, πίτσα Gold για 2-3 άτομα παραγγέλνετε. 2 πίτσες κανονικές 52 εκατοστά μόνο με 6,90. Μόνο με 6,90. Και Regina, ίδια αξεσουάρ μπάνιου. Στο reginabanio.gr θα δείτε τα κορυφαία αξεσουάρ μπάνιου. Και επίσης επιλεγμένα καταστήματα. Λοιπόν, για ένα ακόμη πρωινό. Παρασκευή, συγγνώμη. Μύρισε Παρασκευή, κανονικά, έτσι, όπως λέει όπως είπε μια φορά ο Άκης Αγγισλόγλου. Καλημερίζουμε τον Άκη και όλα τα παιδιά στον μήνυμα, που ελπίζω σήμερα να κάνουν τουλάχιστον 2 ώρες αφιέρωμα στη Λαϊβάρα που έχει απόψει στην πόλη μας. Εξάνω μήνυμα τίποτα που έχει αφιέρωμα στον Νταλάρα, έτσι, και λιποθυμίσουμε. Για ένα ακόμη πρωινό Σαββάτου, Παρασκευή, στο μυαλό μου Σαββάτο, Παρασκευή, είναι κοντά μας Σωτήρης Δασκαλάκης με τίσερτ προκλητικό, το οποίο εγώ το έχω ξεχάσει, λέει, το έχω δει 100 φορές. Το έχω ξεχάσει στο Σωτήρη. Αλλού το έχω δει. Ξέρω και από πού το πήρες, ξέρω, ναι. Τον καλημερίζω. Καλημέρα, Πανίκο. Καλά είσαι? Περήφανε Κύπρια αγωνιστή, παλικάρι μου. Ηρακλάκι άρρωστο. Τι είπα? Παοκτσάκι άρρωστο. Πού είναι? Συγγνώμη. Φωτογραφία του ΠΑΟΚ έχει στο μαγαζί? Έλα ρε, μην ασχολείσαι. Έχει. Εγώ η εικόνα που έχω είναι, διότι μπήκα 3 φορές αν θυμάμαι καλά, ήτανε αυτή μόνο. Α, αυτό, ναι. Αθλέτικ. Ναι, αθλέτικ, ναι, μην τα μπερδεύουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε Τρόικα, ενωμένοι, δυνατοί, όπως πάντα, με 2 παραγωγούς, Δημήτρη Ζορμπατζόγλου και Μάριο Ασλαμή. Ο άλλος μπαίνει, ο συνήθως, μετά τη μία μισή ώρα, μετά την πρώτη μία μισή ώρα, μπαίνει τελευταία 20 λεπτά για να ρουλιάξει για τον Άρη. Δώστε λίγη προσοχή. Αυτό ισχύει που είπαμε, έτσι για χαβαλέ. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Στην πρώτη σωστή απάντηση, ποιος πρώην παραγωγός του Λίμπερο διάβασε παρατσούκλι ακροατή σε μήνυμα. Nickname που λένε οι Αμερικάνοι και οι Άγγλοι, έτσι.
Ποπάι, έγραφε άνθρωπο Ποπάι. Νομίζω και το Ποπάι. Τώρα Ποπάι, αν ήταν Ποπάι 4, Ποπάι 3. Ναι, αυτό δεν μας νοιάζει. Δεν έχει σχέση το Ποπάι. Νομίζω ήταν και το Ποπάι. Υπογραφή Ποπάι, ο άνθρωπο Παρατσούκλι. Πώς έχουμε τον άνδρα, παιδί μου, το φιλί του Ντιέ, που είναι και Αριανός, αλλά έχει το φιλί του Ντιέ Παρατσούκλι να είναι καλά, μηνυματάκια άρρωστο. Ο οποίο είναι ο άλλο ο Ρωμανίστα, ο άνθρωπο είπε Ποπάι. Το διάβασε ως ρόρευε. Είπε, ρόρευε, να σε καλά, σε ευχαριστώ, λέει με το μήνυμά σου, δεν βγάζω άκρη κτλ. Δώστε τώρα λίγη προσοχή. Δίνουμε με μεγάλη τιμή, περηφάνεια και καμάρι 2 μονές προσκλήσεις για το live της Λευκής Συμφωνίας ή τον Λευκή Συμφωνία. Απόψε στο Fix Factory of Sound. 20 χρόνια, ίσως και παραπάνω, μετά την τελευταία τους επίσκεψη στην Θεσσαλονίκη, η Λευκή Συμφωνία, που στην ουσία είχαν διαλυθεί, ήταν απενεργοποιημένη, ήταν, δεν ξέρω αν και οι ίδιοι το ξέρουν τι ακριβώς ήταν. Λευκή Συμφωνία, λαϊβάρα, απόψε, αυτό που λέμε ελληνικό ροκ ζει και βασιλεύει και δεν πεθαίνει από τα παλιά καλά του χρόνια. Η μπάντα που ιδρύθηκε το 1984. 2 μονές προσκλησούλες για το live τους απόψε στο Fix Factory of Sound. Και σαν θέμα έχουμε αναμνήσεις, σκέψεις, βιώματα από Λευκή Συμφωνία. Καλημερίζω τη Δώρα. Με το πολύ πολύ ωραίο μαλλί και το ωραίο μακιγιάζ σήμερα. Εντάξει, είπα την κοπέλα. Εντάξει, κάτι τι είναι εσύ. Άμα λέω για άντρες, ο είσαι γκέι ανώμαλος, τι είναι αυτά που λες. Ναι. Άμα πω για μια κοπέλα και αυτό ενοχλεί, τι να λέω εγώ. Αν πω τι ωραία παίζει. Για τον Ηρακλή να λες. Για τον Ηρακλή. Δεν τον είδατε, εδώ στούντιο ήμουν, τι να πω. Εντάξει. Εγώ όσο ζω, από ό,τι κατάλαβα στο Λίμπερο, λέμε όσο ζω και υπάρχει ο Λίμπερο, εγώ ξανά Ηρακλή δεν δω. Αυτό κατάλαβα εγώ. Δεν μπαίνω στο γήπεδο. Είχα αυτό μα... αν το κάνει στο δασκαλάκι, του πει ξανά πάω και δεν θα είσαι στούντιο. Όποτε παίζει ο Πάο, θα είσαι στο στούντιο. Δεν είναι έτσι. Να δούμε τι θα πει. Νόβα. Όχι, και εγώ μπορώ να το δω. Όχι, κάναμε βλακεία προχθές. Κάναμε βλακεία. Φταίω λίγο εγώ, λίγο, πολύ λίγο. Και φταίει πολύ ο Λίμπερο, σαν οργανισμό. Και αν θέλετε, βάζουμε και ένα έξτρα κουιζάκι με γυαλιά ηλίου. Το live, τεράστιο live, πολύ μεγάλο. Ποιον 2 ξένων συγκροτημάτων, τεράστιων ονομάτων, είχαν ανοίξει η Λευκή Συμφωνία. Εννοείται στον τόπο του, στην Αθήνα. Ήταν 2 ξένα ονόματα και τους άνοιξαν η Λευκή Συμφωνία. Λαϊβάρα, σημαδιακό live, κατά κάποιο τρόπο. 2 τεράστια ονόματα και τα 2 στην Αθήνα. Τους άνοιξαν η Λευκή Συμφωνία. Γυαλιά ηλίου από αυτό. Δεν έχω, ξέρω, όσους τους ρώτησα δεν έχουν ιδέα. Λογικά θα έρθουν, λέει, με το line-up με το οποίο διαλύθηκαν. Ανατριχιάζω και μόνο στη σκέψη. Και μόνο στη σκέψη ανατριχιάζω. Έστω από τους 4, αν είναι οι 3, ανατριχιάζω. Σίγουρα είναι ο Θοδωρής ο Δημητρίου. Καλημερίζουμε τη Λευκή Συμφωνία στην πόλη μας. Σωτήρης Δασκαλάκης, νομίζω κάτι έχει βρει. Είναι έτοιμος ως DJ να πυροβολήσει για να φύγουν η Λευκή Συμφωνία. Και δίνουμε και 2 διπλές προσκλήσεις για το show του Χριστόφορου Ζαραλίκου στο κλαμπ του Μήλου αύριο. Προηγούμενο Σάββατο αναβλήθηκε. Είχε πέσει από τη σκάλα, κάνει μια δουλειά στο σπίτι του και έπεσε και χτύπησε ο άνθρωπος. Τώρα είναι καλά ο περήφανος αεξής Γιαννιώτης κωμικός. 2 διπλές προσκλησούλες. Χριστόφορος Ζαραλίκος αύριο Σάββατο στο κλαμπ του Μήλου. Τηλεφωνικά 2310-287-888. SMS-ικά FM και ενώ μήνα αποσχολή στο 54526. Ωραίοι είναι. Ωραίοι, ωραίοι. Πολύ. Πάρε το ρεφρέν τώρα. Πάρε το ρεφρέν. Ναι, ναι, ναι. Πάρε το ρεφρέν. Λοιπόν, κόστος μηνύματος 1 ευρώ και 24 λεπτά συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και φόρου κινητής τηλεφωνίας. Προσοχή, προσοχή. Μην στέλνετε μηνύματα για διαγωνισμούς μόνο συμμετοχή στο διαγωνισμό. Να υπάρχει κάποιο άλλο περιεχόμενο, κάποιο άλλο μήνυμα και συμμετέχεις κιόλας είτε για τα γυαλιά ηλίου, είτε για Λευκή Συμφωνία, είτε για Χριστόφορο Ζαραλίκο. Μία ερώτηση της ενότητας, πόσο καλά ξέρεις αυτούς που ακούς. Γιατί περιμένω σαν τρελός την αυριανή μέρα. Ο πρώτος που θα απαντήσει και αυτός μπαίνει για γυαλιά. Γιατί περιμένω σαν τρελός την αυριανή μέρα. Όχι σαν Σάββατο, 5 Μαΐου. Μην πει κανείς ναι, το Σάββατο περιμένει. Όχι αυτό, εννοείται. 100.000 Σάββατα έχει, ας πούμε, στη ζωή μας. Γιατί περιμένω σαν τρελός την 5η Μαΐου. Είναι της ενότητας, πόσο καλά ξέρεις αυτούς που ακούς. 5 Πέμπτου. Ναι, 5-5. Καλό, ναι, τυχαίο, ναι. Δεν έκανε με αυτό, έτσι. Το 5-5. Για ποιο λόγο. Για κάποιο λόγο, έτσι. Πελαγίας Μάρτυρος σήμερα, Ιλαρίου, Νικηφόρου, Αθωνίου, Φλωριανός, Μόνικας, Μαρκόβιος, Αλβιανός. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους και όσους γιορτάζουν. Και ειδικά στην αγαπημένη μου τη Μόνικα εκεί στην Καλιφόρνια. Την Ελληνίδα συνθέτρια, τραγουδίστρια, στιχουργό. Αγαπημένη Μόνικα, γιατί την κράζουν κάποιοι. Οκ. Okay. Δεν ξέρω αν το ακούσατε, αν το μάθατε, Δημήτρη. Καραβρωμάει, ναι, από το πρωί στον Πειραιά.
Εσχρή βρώμα και δυσοδεία έχουν κλείσει τα σπίτια τους, κλειστά τα σχολεία σε Κερατσίνη και Τραπετσόνα. Δεν κοροϊδεύω, έτσι. Δεν κάνω πλάκα με τέτοια. Για ποιο λόγο. Γιατί αυτό ψάχνουνε. Αυτό ψάχνουνε. Δηλαδή έχει κλείσει κόσμο στα σπίτια του. Κλειστά τα σχολεία σε Κερατσίνη και Τραπετσόνα. Έχει φτάσει η βρωμιά, η λισοδεία μέχρι την αγαπημένη μου την Καλλίπολη. Αν κάποιο θέλει να το σχολιάσει, έχει μάθει κάτι, έχει ακούσει κάτι κτλ. Σαφώς είτε. Νομίζω ότι δεν θέλει να το σχολιάσουν. Εσεμεσικά είτε. Δεν είναι. Δηλαδή νομίζω ότι δεν είναι. Θα ακούσουμε ωραία πράγματα. Εγώ λέω σαν ρεποσάν ήσα, ορίστε. Χρήσανθε. Τώρα ξυπνήσες. Τι πήγαμε εδώ, κάνε καλό του. Το φάντασμα, φίλε. Έχει αδυνατήσει και το παίζει άνετος, φοράει γκρι με λανζέ. Αυτό σε... Όχι, μην το βάζεις, μην το βάζεις αυτό. Μην τα κατεβάζεις, δεν θέλω να... εντάξει. Την μπλούζα αυτή μην τη βάζεις. Μεγάλα, πάρε με κακάο. Μάλιστα. Είναι από ένα σημείο και μετά είναι πρόβλημα, ε. Θα έχεις πρόβλημα. Θα σου πέφτει το τζιν, θα φεύγει... Δεν θα καλύπτει η ζώνη. Φεύγει. Καρνταρόμπα. Ακριβό χόμπι αυτό. Οπότε να σου πω κάτι, ξαναγίνει αυτός που είσαι και σου αρέσει. Ξεκίνα, έχει μέσα κάτι. Ορίστε. Λοιπόν, κυκλοφορεί ένα ψέμα εδώ. Το 1981. Σωτήρη, πρόσεχε. Και fit και έρχονται. Το 1981 παντρεύτηκε ο πρίγκιπας της Αγγλίας. Η Λίβερπουλ πήρε την κούπα. Ο Πάπας πέθανε. Ξανά πες το από την αρχή. Γιατί το 1981. Ναι. Παντρεύτηκε ο πρίγκιπας της Αγγλίας. Η Λίβερπουλ πήρε την κούπα. Ο Πάπας πέθανε. Ναι, αυτό ακούω με τους Άγγλους, με το παγκόσμιο κύπελλο. Το 2005 ο πρίγκιπας της Αγγλίας παντρεύτηκε, η Λίβερπουλ πήρε την κούπα, ο Πάπας πέθανε. Ναι, στην Ιστανμπούλ. Το 2018. Sorry για το Ιστανμπούλ, αλλά και το βράδυ. Ο πρίγκιπας της Αγγλίας παντρεύεται. Ναι. Η Λίβερπουλ. Ναι. Παίρνει την κούπα. Πέντε. Κάποιος να ειδοποιήσει τον Πάπα. Ωραίος. Ωραίος φίλος σου, Παουτσάκη. Παίζει στο ίντερνετ από χθες αυτό. Α, πώς ήταν. Υπάρχει ένα ψέμα, νομίζω ότι. Κάτι με τους πάπες εκεί, κάτι ημερομηνίες δεν παίζουν αυτά. Ναι. Και ο πρίγκιπας θέλει να δυνατήσει, να χάσει λέει καμιά 6-7 κιλά για να είναι στο γάμο λίγο στιλάτος. Ξεκινάει διατροφή και τέτοια. Με την. Προχθές έβλεπα πάλι μια ιστορία της Νταϊάννα, ρε φίλε. Μέγκαν. Τι την έκανε του Καραγκιόζη. Θεός χωρέστην. Και από ό,τι λέγανε και ό,τι έχουμε διαβάσει και δει, και ωραίος, πολύ ωραίος άνθρωπος. Και με φιλανθρωπίες και αυτά. Αυτός ο γελίος είχε αυτή την πανάσχημη δίπλα του και την ανάγκαζε να συναντιέται. Πάρτα πρωί-πρωί! Θεός χωρέστη την πριήψα Νταϊάννα, τρεις κλάσεις ανώτερη Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς. Ο ορισμός της γυναίκας για αυτήν που τραγουδάει ο Πάριος. Και το τραγούδι τι είναι του Χατζινάσιου, Σωτήρη. Και μάνα και αδερφή και αγάπη εσύ. Βρεούστα από εδώ. Ο ορισμός. Λατρεμένη Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς, γοητευτικότατη γυναίκα, επιβλητική παρουσία. Θεός χωρέσει την πριγκίπισσα Νταϊάννα, δεν τη συγκρίνω σαν γυναίκες. Βρε, βάλε μια μαύρη σακό κυκλοφόρα τώρα να μην φαίνεσαι. Που θα πεις γοητευτική. Την είχε ρε φίλε την άλλη, την κούκλα. Mm. Εντάξει. Καλή. Μια χαρά. Βεβαίως. Αξιοπρεπέστατη. Ναι, ρωτώ το βάζω αυτό το. Η οποία τον κεράτωνε με αξιωματικό από τη φρουρά, ε. Δεν τρέπεσαι, ρε. Με λοχαγό. Δεν τρέπεσαι. Γνωστό τη είναι μνήμη αυτό. Της νεκρή. Δεν τρέπεσαι, ρε. Κάτσε. Τη μνήμη, τη μνήμη, την τιμώ. Είπα τη γυναίκα με όλους τους ανθρώπους. Σέβομαι τους νεκρούς. Και όποιος κάνει ηρωνία, δεν κράζει. Αν ποτέ ξέφυγε, αφού την αγνοούσε, ρε. Ναι, άλλο αυτό. Αυτό πες αυτό, ναι. Μα εγώ τι είπα ανθρώπου. Την είπα προχθές στην Πορτομαγιά. Κάποια στιγμή λέει από την. Από την τρέλα της που δεν της έδινε σημασία, πήγε και έκοψε το στήθος της, το έκοψε με ένα μαχαίρι. Για να ασχοληθεί μαζί της. Ναι. Είναι αυτό με τα εσόρουχα που τον περίμενε ένα βράδυ. Το έχει διαβάσει αυτό. Όχι, το είναι στο βιβλίο αυτό που έχει βγει. Ναι. Σωτήρη, και τι της είπε αυτός. Σου είπε κανείς ότι πόσο γελία είσαι με αυτά τα. Ότι ντύθηκε σαν από κάτι τέτοιο, ναι. Γελία, πόρνη, κάτι. Το περίστροφο, το περιβόητο και το. Τελείωσε. Κάτσε, εσύ, αν τη βλέπει. Εγώ σε μένα έχει έρθει κοπέλα με εσόρουχα. Τα οποία και καλά για σεξι. Εγώ θέλω το εσόρουχο να είναι αγνό. Παλαιά σκοπής, κλασικό. Και μου ήρθε με κάτι. Λέω, συγγνώμη, σε παρακαλώ, μπορείς να βάλεις κάτι άλλο. Μπορείς να ντυθείς, ειλικρινά. Το έχω πει. Εκείνη δεν σου είπε, μπορείς να αλλάξεις λίγο το πρόσωπό σου, έτσι πως είσαι. Δεν σου το είπε. Όχι, δεν μου το είπε. Δεν σου το είπε. Δεν μου το είπε. Και το πρόσωπό μου είναι αυτό. Όπως και το δικό σου είναι αυτό. Και τη κοπέλα δεν είπα, πήγαινε να αλλάξει το πρόσωπό σου. Μου φάνηκε με τα εσόρουχα που φόρεσε, τα οποία στην ουσία ήταν σαν να μην φορούσε τίποτα και δεν με ενέπνεαν, δεν μπορούσα να λειτουργήσω. Λέω σε παρακαλώ πάρα ενώ πολύ. Μετά λειτουργήσεις. Δεν ξέρω τώρα, τέλος πάντων. Ναι. Μην το κάνουμε εδώ πέρα. Ναι. Να το κλείσουμε. Δεν ξέρω αν τηλεφωνικά έχουμε έξω απαντήσεις. Το live ποιον δύο τεράστιων συγκροτημάτων
άνοιξαν η Λευκή Συμφωνία στην Αθήνα, είναι σταθμός στην πορεία τους, ήταν το μοναδικό support, μετά παίζαν δύο τεράστια ονόματα. Ποια ήταν τα ονόματα αυτά? Απαντά σωστά, η πρώτη απάντηση, ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Opticon Express. Ή αν θέλεις, γιατί περιμένω σαν τρελός, εγώ έτσι, όχι ο Στροπατζόγλου, όχι ο Δασκαλάκης, εγώ περιμένω σαν τρελός την αυριανή μέρα, 5 Μάη του 2018. Έστω ένας θα μπορεί να το απαντήσει. Δύο διπλές προσκλησούλες, Χριστόφορος Ζαραλίκος, ο κορυφαίος Έλληνας κωμικός, σύμφωνα με την έγκυρη γνώμη της μητέρας του, στο κλαμπ του Μήλου, και δύο μονές Λευκή Συμφωνία απόψε στο Fix Factory of Sound. Να πω... αναρωτιέται τι είπε εσύ ο ανώμαλος. Ορίστε. Για, με, για αυτά που είπες νωρίτερα για τον Κάρολο. Αυτά είναι φοβερά πράγματα. Ο Κάρολος τα είπε, όχι εγώ. Φοβερά πράγματα. Τι είπα για τον Κάρολο εγώ? Για τον Κάρολο και την Καμίλα. Ο Κάρολος... Που δεν θα γίνει βασιλιάς ποτέ. Ποτέ. Κάτσε, περίμενε, λάθος, θα το κάνεις και κάτι λάθος. Ποτέ, ποτέ. Με το που πήρε, κάτι παίζει, με το που πήγε με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς, δηλαδή στην ουσία είπε δεν γίνομαι βασιλιάς για τον έρωτά του. Αυτό δεν θα το κάνει κανένας Έλληνας. Η Αγγλία παρά να γίνεται βασιλιάς. Κανένας Έλληνας δεν το κάνει αυτό. Ναι. Κανένας Έλληνας δεν το κάνει αυτό. Είπε όχι στον θρόνο ο Κάρολος για τον έρωτά του. Τι φάγανε, ρε. Με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς. Αλήτες. Άλλο τώρα την κοπέλα, εντάξει, okay, δεν σχολιάζω. Να πούμε για τον πρώτο ντράμερ, τον Λευκή Συμφωνία, τον Σπύρο το Χαρίση, να είναι καλά εκεί που είναι ψηλά στους ουρανούς. Έφυγε 27 ετών με την προφανώς πιο επική αυτοκτονία που γνωρίζω τουλάχιστον εγώ. Μάλιστα. Που ξέρω εγώ. Σωτήρη σου το έχω πει. Ξέρεις πως έφυγε? Από τον βράχο της Ακροπόλεως. Πήρε το παιδί. Θεός χωρέστον. Πήγαινε να δοκιμάσεις. Και μετά πάνε να καλύψει το τελικό, το πάω ΚΑΕΚ. Θα σε βοηθήσω εγώ, θα σε μαζεύω από κάτω, θα σε πάω. Να είναι καλά το παλικάρι. Σπύρος Χαρίσης. Αυτός για τον οποίο κάνουμε το quiz. Ξαναπες το quiz. Το quiz με την γιατί περιμένω σαν τρελός αύριο την 5η Μαΐου. Ή το ποιους άνοιξαν η Λευκή Συμφωνία στην Αθήνα. Ωρεύε. Α, βάλαμε ναι. Ποιος πρώην παραγωγός του Λίμπερο διάβασε το παρατσούκλι ακροατή. Ποπάι. Ο Ποπάι, έτσι, ο γνωστός Αμερικανός ήρωας των κόμικ, ο ναυτικός, που έτρωγε σπανάκι και δυνάμωνε. Και συνεχίζει, ζει και βασιλεύει. Τρώει σπανάκι και δεν σου δέρνει όλου. Τον διάβασε ως ρόρευε. Κάτι, έχει και σχολείο γι' αυτό γελάς? Όχι, με ρώτησε. Α, τον βρήκε. Α, ναι. Τυχαίο πρέπει. Δεν πρέπει να ακούει, νομίζω. Α, μας απαντήσει τώρα. Ναι. Είναι πολύ γελία η ερώτηση. Πολύ εύκολο το quiz. Πρώην παραγωγός του Λίμπερο, έτσι. Okay. Λοιπόν, πάμε για να επιστρέψουμε τα αθλητικά. Πρώτο break. Έχουμε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αυτά. Χαμός γίνεται. Και για τα όσα γίνανε χθες στα δύο παιχνίδια, στους δύο ημιτελικούς του UEFA, του. Σφίξαμε. Τι λέτε, Europa League λέτε? Ναι. Πώς λέτε αυτό? Του Europa League. Salzburg, Marseille, κανονικός αγώνας 2-0. Στην παράταση 2-1. Το είδες τον γκολ? Τα είδα όλα, τα βλέπα. Marseille. Τα βλέπα όλα, τα είδα, το είδα. Τεράστιο γκολ βάζει ο τύπος. Τεράστιο γκολ. Το γκολ είναι Μαραντόνα. Κόρνερ, ρε φίλε, το κόρνερ. Και το κόρνερ, α, έχει περάσει έξω η μπάλα. Δεν είναι corner, είναι out. Α, είναι out. Είναι και πεντακάθαρο. Αυτό να σου πω δεν το πρόσεξα. Ναι. Πού είσαι, τι πρόσεξε, όλοι αυτό γι' αυτό μιλάνε. Το μυαλό μου ήταν στην Arsenal. Και είμαι χάλια από χθες. Ναι, και εγώ δεν μπορώ να φάω. Έτσι, το goal στο. Πώς το βάζει, στο 117. Ναι. 117, αν δεν κάνω λάθος. Ο Πιρέλ Νταφονσέκα Ρολάντο. Ρολάντο γνωστό. Γομάρι τέρας Πορτογάλος, νομίζω στόπερ δεν αυτό. Και τον γκολ που βάζει το ζηλεύουν όλα τα νιάρια του κόσμου. Και στο άλλο παιχνίδι είχαμε Μπουγιουρντί Γιουσουρούμ άμυνα Arsenal 1-0. Δύο λόγια μετά θα πούμε για την Arsenal. Δύο λόγια μετά. Για το έγκλημα που έχει κάνει ο Αρσέν Βεγκέρ την τελευταία πενταετία. Υποκλίνομαι στο μεγαλείο του, τον σέβομαι, αλλά έχει κάνει ένα μεγάλο έγκλημα τελευταία πενταετία στην αγαπημένη του Arsenal. Break και επιστρέφουμε τριμήτερ. Λοιπόν, τα μηνύματα τώρα άνοιξαν. Έκανε ανανέωση. Ναι, ναι. Έκανες κάτι, κάτι είχαμε πρόβλημα. Πήγαινε στα δικά μας μηνύματα. Για τα δικά μας σήμερα. Όχι, το πρώτο είναι δικό μας. Εδώ ρε φίλε, 10 και τέρτο. Ναι, δεν είχαμε κάνει ένα νέο. Ναι, λέω αυτό, μάρκαρε το δικό. Είπες για τον παραγωγό ότι κερδίζει ο πρώτος. Ο πρώτος που θα στείλει μήνυμα, σωστή απάντηση, ποιος παραγωγός πρώην του Λίμπερο. Άρα αυτός είναι. Ναι, 4, ωραία. Τελείωσε ο διαγωνισμός αυτός. Είναι ο 483 που λέει Δημήτρη, καλημέρα, εννοείται ο Χρήστος Ραγκάτσης. Δημήτρη, η αλλαγή στάσης στο της Κέρκυρας έγινε με τις ευλογίες του ΠΑΟΚ. Προφανώς είναι η απάντηση, έτσι. Γιατί... Τι προφανώς είναι η απάντηση, τι λες? Ποια αλλαγή στάσης, δεν πήγε η Κέρκυρα καν.
Κάτσε, δεν ψήφισαν. ΠΑΟΚ, Πλατανιάς, Κέρκυρα και Λεβαδιακός δεν ψήφισαν. Τρίπολη. Η Τρίπολη? Ναι. Ναι. Η Κέρκυρα δεν ψήφισε, δεν πήγε. Και επειδή μειώθηκε ο αριθμός των. Πώς το λένε, των παρευρισκομένων, ναι. Πέρασε με 11-4. Πόπο, η αηδία. Ναι. Το έκτρωμα αυτό. Γιατί μου πάνε εμένα χθες δύο διαφορετικά άτομα ότι ο ΠΑΟΚ έκανε screen για να μην πέσει ο Παναθηναϊκός. Γιατί γράφτηκε το. Τι screen έκανε και screen και blockout και. Λέω, ναι, μεταφέρω τον παλμό του, τον λαϊκό παλμό. Έκανε screen ο ΠΑΟΚ. 608, φίλε, είσαι ο άτυχος της ημέρας γιατί σε νίκησε ο 483. Για 38 δευτερόλεπτα. Για 38 δευτερόλεπτα, μπράβο. Λες, αλλά μάλλον. Έγραψε όνομα αυτός. Δεν μετράει. Έγραψε όνομα. Έγραψε, ο κάτω δεν έχει όνομα. Ο κάτω δεν έχει. Εντάξει τώρα, δεν μπορεί να τον πει τώρα. Εντάξει τώρα να. Δεν το ζήτησε κιόλας. Λέει πάντως 608, εγώ ψήνομαι να πάρεις και εσύ γυαλί. Γιατί λες, ο μεγαλύτερος κάγκουρας παραγωγός της Βορείου Ελλάδος. Και λες τον Χρήστο. Καλημερίζουμε τον Χρήστο, έτσι μην γίνει πλάκα κάνω. Δεν, δεν ανάγκη. Δεν θέλουμε, πλάκα, δεν θέλουμε να διαφημίζουμε. Αν και έχουμε, έχουμε πολλές. Μπορείς να μην αναφέρεις το όνομά του. Ξανά. Για μένα να σου πω. Εγώ. Δουλεύει άλλο ραδιόφωνο, φτάνει ένα φορές αυτό. Εντάξει. Ανέστη, να δω, Ανέστη, κερδίζεις δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ από τα Opticon Express, εσύ. Δηλαδή πήγαινε και ό,τι γυαλί πάρεις, δηλαδή αν βρεις γυαλί με 65,70 ευρώ που έχει. Έχει, δεν στο λέμε για πλάκα, ο Δημήτρης πήγε προχθές. Έχει πολύ ωραία γυαλιά με 70 ευρώ. Πάρε δωροεπιταγή, θα πεις με λένε Ανέστη. Α, και δεν είναι κοσάρικο. Και δώσει 20 ευρώ. Αν βρει με 65 που έχει. Έχει. 15 ευρώ. Έχει, έτσι. Ο 427 απαντάει και αυτό σωστά. Αυτό τρία δεύτερα μετά τον Ανέστη, ο Στάθης, γνωστό και ω Ρουφ του Ράγκα. Αυτό. Ναι, μπορεί να μην αναφέρει το όνομά του ξανά. Ναι, δεν λέει Ρουφ τον παραγωγό. Να μην διαφημίζω τώρα. Ναι. Δεν είναι ανάγκη. Ναι. Α, εδώ 67, ο Κόλκας διάβαζε το μήνυμα. Εσύ προσβάλλει ο Σταύρο, όχι τα αγγλικά του, εντάξει, δεν είναι και έτσι. Ο Κόλκας να έλεγε ρόρευε το ποπάι. Εντάξει. Το τσεκέρνο το ξέρεις. Αυτά τα σποτάκια τα έχουμε πουθενά κρατημένα. Σποτάκια παλιά. Ναι, πες το. Πες το. Έχουν γίνει όργια. Πάλι μας τον ακούμπησαν οι Τούρκοι πρωί-πρωί σήμερα. Μας τον ακουμπάνε πολύ. Ο 887 λέει ο σωστά το ψηλό παιδί από τον Επτάλοφο. Τι ψηλό παιδί, τι ψηλό παιδί, ρε φίλε. Το περνούσα εγώ, το περνάω δύο πόντους. Όχι. Ναι, ένα πόντο τον περνάω σίγουρα. Εντάξει. Αχ, και μήνυμα του Ρωμανίστα. Δημήτρη, το διαβάζεις, αν θες. Χθες ήταν το τελευταίο μάτι του Βενγκέρ στην Ευρώπη. Πιστεύω κορυφαία στιγμή της καριέρας του η συνομιλία που είχε στα αγγλικά με τον Τζόρνταν. Ποιο Τζόρνταν? Λέει ο Ρωμανίστα. Α, αυτό το έχει πει αυτό ο Τζόρνταν ο Παοξής. Ποιος είναι ο Τζόρνταν? Που κάνει τώρα ραδιόφωνο. Νομίζω αυτό είχε πει ότι είχε διάλογο με τον Βενγκέρ. Δηλαδή, εντάξει, ναι. Εγώ με τον Βενγκέρ μίλησα περίπου σχεδόν 10 λεπτά. Παραμονή το βράδυ, παραμονή του αγώνα στη Ντούμπα. Παραμονή, στο Μακεδονία Παλάς. Μου ζήτησε 15 φορές συγγνώμη, μιλάμε για τέτοιο gentleman, επειδή τον περίμενα για περίπου 5-6 λεπτά, είχε συνομιλία με τον Overmars. Γιατί δεν ήταν σίγουρο αν τον βάλει, αν παίξει. Είχε παίξει ο Overmars στη Ντούμπα. Ή μπήκε αλλαγή, θυμάσαι. Δεν θυμάμαι. Mark Overmars. Μου ζήτησε 15 φορές και μιλήσαμε πάρα πολύ για Glenn Hoddle. Εννοείται για αγγλικό ποδόσφαιρο, για Glenn Hoddle, για Mark Haitley, για αυτά που κάνανε ο Hoddle και ο Haitley στη Μονακό, για το ότι αν πιστεύει ότι είναι ο Hoddle το κορυφαίο δεκάρι όλων των εποχών και όχι ο Πλατινί, και είπε σαφώς για μένα είναι ο Glenn Hoddle, γι' αυτό και τον πήρα στη Μονακό τότε και του είπα: εγώ ξέρω τι είσαι. Απέδειξε στον κόσμο εσύ τι είσαι και πήρε πρωτάθλημα, αδιανόητο τότε για τη Μονακό να πάρει πρωτάθλημα, με φορ τον Mark Haitley, τον Ατίλα, μετέπειτα Rangers. Τον Ατίλα. Ο Ατίλα, παρατσούκλι Ατίλα. Ναι. Που έπαιξε εναντίον τη ΑΕΚ με τη Rangers. Ύψος 1,95-1,96 πρώην Portsmouth. Εντάξει, είχαμε ωραίο διάλογο. Και εκεί μου είπε ότι φέτος θέλουμε το πρωτάθλημα, τίποτε άλλο. Μου το είπε ο Σέβενγκερ. Θέλουμε το πρωτάθλημα, τίποτε άλλο. Αυτός είναι ο στόχος. Γι' αυτό ήρθα, για να πάρω το πρωτάθλημα. Διάβασε τι μου στέλνει αυτός ο οποίος που αναφέρθηκες. Για να καταλάβεις ότι μιλάμε για κακό άνθρωπο. Αυτός εδώ. Που κάναμε το quiz. Δες τι γράφει. Βρίζει. Φίλε, μιλάμε για. Τα στέλνει τώρα. Ναι, ρε. Δεν ακούει, αλλά βρίζει. Σου λέω, μην ασχολείς, μιλείς το όνομά του. Δεν ξέρω τι μεταφέρανε. Τι του μεταφέρανε. Τώρα δεν είναι. Δεν ξέρω τι του μεταφέρανε. Λοιπόν, ποδόσφαιρο. Με ποιον παίζεις? Καλή καρδιά. Απόψε με την Brighton. 10 η ώρα. Αντεραστή.
Ο Ηρακλής. Α, νόμιζα United. Συγγνώμη, παλικάρι μου, επειδή μην είχαμε για ξένα προσωπικό. Απόψε την Brighton, αστεία. Την Κυριακή, 5 η ώρα, με Απόλλωνα Παραλιμνίου. Τον έχεις? Με Απόλλωνα, όχι με Απόλλωνα. Με Απόλλωνα Παραλιμνίου, είπα. Τον έχεις? Την ομάδα των Σερών, την ομάδα του Παύλου Δημητρίου. Πρώην άσο του Πανσεραϊκού. Δεν τον έχω δει καθόλου τον Απόλλωνα, δεν ξέρω. Θα πω ψέματα. Γιατί να πω κάτι, για τον IPC Βόλος. Το φοβόμασταν, το περίμενα να είναι ποιοτικό, να το ένα το άλλο. Και έκανες πλάκα. Και έκανε πρώτη φάση στο 63 και εκείνη. Άρα κέρδισες ένα, κέρδισες δύο, κερδίζεις την Κυριακή, κερδίζεις και το άλλο και τέλος. Ναι. Επειδή σε μισμισιάζεις και τα λες αυτά μισμισιάρικα. Όχι. Δεν θέλω να μιλήσουμε καθόλου γι' αυτό. Την Κυριακή από το Λίμπερο ζωντανά, γιατί? 90 λεπτά μόνο ο Ηρακλής. Αφού είσαι σε καλή κατάσταση. Ο Άρης παίζει. Ποιος Άρης? Ο Άρης, Θεσσαλονίκης. Όχι, Θεσσαλονίκης. Ναι. Πρέπει να παίζει 5 η ώρα. Φιλικό. Α, στην Έδεσα, ναι, το Σάββατο, πότε είναι? Ναι, με τον Εδεσαϊκό, sorry. Γιατί δεν παίζει η Β' Εθνική? Δεν ξέρω. Τι έχουν αυτοί? Τι γίνεται? Α, ωραία, εντάξει. Άρα 90 λεπτά μόνο ο Ηρακλής. Περιγραφή Γιώργος Ματζιούκης. Στο στούντιο, σαφώς. Αύριο και... το απόγευμα, πάω Πλατανιάς. Έχουμε κανένα εισιτήριο? Γιατί δεν έχουμε? Γιατί είναι Παρασκευή. Τελειώσανε, εξαντληθήκανε. Μάλιστα. Αύριο στις 7 πάω Κλατανιάς, τελευταίο παιχνίδι της σεζόν στην Τούμπα. Ένα από τα λίγα 4-5 της σεζόν που είχαν κόσμο στο γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ με τους 67 κερδισμένους του βαθμούς και με ένα μάτς λιγότερο. Κοντά μας ο Ρασβάν Λουτσέσκο, τον ακούτε? Εκείνος ακούει εμένα. Δεν έχει κουραστεί να τα λέει συνέχεια. Ο Ρουμάνος κέρδισε δεν κουράστηκε. Με τον ιδρώτα του. Με τον ιδρώτα του πατέρα του. Του πατέρα και του, με, τη, και με τη δουλειά του. Αλλάξαν όλα από τη μέρα που ήρθε ο πατέρας του. Είδε δύο πράγματα ο άνθρωπος. Τάκ, τάκ, τάκ. Εγώ τον είδα και λέω αυτό τέλος. Τάκ, τάκ, τάκ. Δύο πράγματα τέλος. Ναι, Μιρτσέα, ρε φίλε. Μιρτσέα. Άρα το πριν τώρα που θα του δώσει να στείλει και κανένα. Δεν ξέρω, τώρα προφανώς η Μιρτσέα το βοηθάει. Πρέπει να έχει πάρει εκεί που ήταν τόσα χρόνια 855 εκατομμύρια ευρώ. Να του πάρω κανένα δανεικό. Αλτσχάιμερ. Ο Μιρτσέα. Τι να βοηθήσει. Ποιο δε ο Μιρτσέα. 78 χρονών είναι. Τι να βοηθήσει. Τι σχέση έχει, ρε φίλε. Τον μάγο τη προπονητική. Δημήτρη, έκανε πολύ λίγο διαγωνισμού και μετά τα λέγαμε. Τον οποίο χθε ο Χιμένεθ είπε να κάνουμε αντιντόπιν κοντρόλ και στου προπονητέ. Γιατί μερικέ φορέ δεν ξέρουν τι λένε. Τα είπε, ναι, όχι, λέω, μανε, ωραίος ο Μανόλο. Ναι, πολύ καλό. Έχει χιούμορ. Ο Σταυρίδης, ο Νίκος. Πολύ καλό. Έβαλε μαλλιά αυτός. Η φαλάκρα του πίσω μίκρινε. Πρέπει να βάλει μαλλιά. Λοιπόν, αύριο το παιχνίδι πάω Πλατανιά. Η βαθμολογία πλέον είναι αυτή. Έτσι όπως την κάνανε. Η ΑΕΚ 67, η κερδισμένη 64. Ο ΠΑΟΚ 61, η κερδισμένη 67. Ο Ολυμπιακός 57 και αυτός έχει μια αφαίρεση βαθμών. Τρεχαγύρευα, Ατρόμητος έχει 53, παλεύει η Τρίπολη με την Ξάνθη για την Ευρώπη. 42, παίζει τελευταία αγωνιστική Πανετολικός Τρίπολη. Μου στείλαν μήνυμα. Στην Αθήνα λέει πάντως έχει 28 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη, ό,τι και να λένε, λένε και το με ένα παιχνίδι λιγότερο. Αυτό δεν έπαιξε πάγκο Ολυμπιακός, να κάνουμε. Ωραίο. Δεν έπαιξε, ρε φίλε, έχει αποφανθεί η δικαιοσύνη, έχει τελειώσει. Δεν έπαιξε. Τι λέγαμε, Τρίπολη 42, Ξάνθη 42. Και με ένα παιχνίδι περισσότερο πάω, γιατί Άρης Αστέρας Τρίπολης δεν παίξαμε. Αφού δεν έπαιξε. Γιατί Άρης Αστέρας Τρίπολης δεν έπαιξε. Δεν είναι μηδενισμός που έπαιξε. Δεν έπαιξε καθόλου. Δεν το έλεγες. Δεν βγήκαν οι άλλοι να παίξουν. Τι να κάνω, να μην πέτουσε την κορδέλα. Ναι. Άσπρες κορδέλες. Ποιος το λέει αυτό σε ελληνική ταινία, ας πούμε, βρίσκεις Σωτήρη? Ο Γιονάκης ο Γιάννης. Άσπρες κορδέλες. Τι θέρε κορδέλα. Ο Φωτόπουλος, ο Μίμης. Παιδιά, μην ξεχνάτε, δύο διπλές προσκλησούλες. Χριστόφορος Ζαραλίκος. Δυομισάωρο σόου ατελείωτο γέλιο αύριο βράδυ στο κλαμπ του Μήλου. Και δύο μονές προσκλήσεις για την Λαϊβάρα των Λευκή Συμφωνία 20 χρόνια μετά και πάλι στη Θεσσαλονίκη. Μία από τις πιο εμβληματικές μπάντες της ελληνικής ανεξάρτητης σκηνής. Η Λευκή Συμφωνία απόψε στο Fix. Η ΕΠΟ της εξυγίανσης με πρόεδρο τον Βαγγέλη Γραμμένο, τον ΑΜΕΜ, τον οποίο υποστηρίζει ο Ιβάν Σαββίδης, θα επικυρώσει. Καθαρός είναι ο Γραμμένος, δεν πάει να είναι. Θα επικυρώσει αυτό το μέγιστο σκάνδαλο με τον Παναθηναϊκό. Έτσι φαίνεται. Γιατί? Καλά δεν είναι, θα κάνει ό,τι έκαναν οι Γκυρτζίκηδες και αυτοί οι Γκαγκάτσιδες οι προηγούμενοι. Αφού τον λόγο σε αυτές τις περιπτώσεις τον έχουν οι ομάδες. Ποιο λόγο έχει προτείνουν? Κάτσε, ποιες ομάδες, φίλε, ΕΠΟ είμαι. Οι ομάδες δηλαδή λένε να μην τιμωρηθούν οι ομάδες. Και η ΕΠΟ που διοργανώνει το ελληνικό ποδόσφαιρο, παίζει εκεί πέρα κτλ. Θα δεχθεί, ενώ είναι η ΕΠΟ της εξυγίανσης που ήρθε για να σταματήσουν αυτά. Άρα είναι η ΕΠΟ των συμβιβασμών. Μου ζήτησαν οι Ηρακλητές να σε ρωτήσω εσένα. Απόφαση... Είναι η ΕΠΟ των συμβιβασμών. Απόφαση ντροπή. Γιατί λέει. Απόφαση ντροπή, αλλά η Κέρκυρα γιατί δεν πήγε. Ρώτα την. Εγώ να τη ρωτήσω. Εσύ είστε κολλητή τη. Να τη ρωτήσω εγώ. Ναι. Εντάξει.
Ντροπή και για σας. Ντροπή σε όσους ψήφισαν. Ντροπή και για σας, εσάς. Τι λες, μωρέ. Τι λέω. Να έλεγε στην Κέρκυρα να πάει. Γελάζε. Τι λες, ρε. Εγώ τι λέω. Τι λες, ρε. Δεν αντιλαμβάνεις τι λέω. Να έλεγε στην Κέρκυρα να πάει. Τι να κάνει. Πρόσεχε, Μάρη. Η Κέρκυρα, η οποία είναι η μοναδική ομάδα η οποία έχει μία πιθανότητα να σωθεί αν πέσει ο Παναθηναϊκός. Και δεν πάει στην ψηφοφορία. Είναι τίμια. Έχει τίμια. Χρήσατε, μου είπα να σε ρωτήσω γιατί ακούγεται από χθες ότι ο Πάουκ έκανε λέει screen στον Παναθηναϊκό. Για ποιο τι λέω τόση ώρα, ρε Μάρια. Αυτό, ναι. Ναι. Τι λέω τόση ώρα, ρε Μάρια. Λέω τώρα αυτό, μα το τι λέω τόση ώρα. Η Κέρκυρα μέχρι τώρα, ό,τι και να γινόταν, δηλαδή, ψήφιζε Πάουκ. Εσείς λέτε ότι ο Σαββίδης έσω τον Αλαφούζο, αυτό λέτε. Όχι, δεν τον έσω ο Σαββίδης. Ναι. Το σώσατε όλοι μαζί. Ναι, ναι. Και εσύ και ο Μελισανίδης και ο Μαρινάκης. Αυτό είναι. Μαζί το σώσατε, μαζί. Γιατί αν εσύ ήθελες τον Αλαφούζο να πέσει, έλεγε στην Κέρκυρα που μέχρι τώρα έχει ψηφίσει ό,τι λες εσύ. Ό,τι λες εσύ. Λέει ο Πάοκ, πετάει, έλεγε η Κέρκυρα. Και ξαφνικά χθες το μοναδικό θέμα το οποίο ευνοείται η ίδια η Κέρκυρα. Του χρόνου. Δεν πήγε. Εγώ θα ψηφίσω. Το περιμένω με αγωνία. Εντάξει, είναι και εγώ το περιμένω. Αυτό είναι. Κάνει την άλλα έλεγες. Έχει μια επιφυλακτική στάση πλέον. Άλλα έλεγες. Έχει μια βεβαιότητα ότι ο Άρης θα είναι με τον Άρη κτλ. Φυσικά ο Άρης θα είναι με τον Άρη. Ναι. Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι υπάρχει. Μην τυχόν ψηφίζεις μόνιμα αυτό που. Αν ψηφίσει όμως ο Καρυπίδης, Δημήτρη μου, ναι, ναι, κάτι το οποίο είναι κόντρα στα ιδεώδη του συλλόγου μου, θα ξεφωνηθεί. Δεν θα κοτέψουμε, θα Δημήτρη. Είναι. Δεν θα προσπαθήσουμε, ναι, επικοινωνιακά, ναι, να το επεξηγήσουμε και να πούμε να αυτό και εκείνο. Να και το χτενίσουμε. Ο να το χτενίσουμε. Αν ψηφίσει. Σταθερή θέση. Σαββίδη. Τίμια θέση. Ποια είναι η τίμια θέση. Όχι, αυτό που κάναμε πέρυσι, να, αυτό θα κάνουμε και φέτος. Ναι, δεν το είδα να το υποστηρίζει με πάθος. 100%. Την Κέρκυρα, γιατί η Κέρκυρα δεν πήγε. Ρε, τι σχέση έχει με την Κέρκυρα. Άριστες. Άριστες εκεί, γι' αυτό έπεσε η Κέρκυρα. Άριστες. Γι' αυτό έπεσε. Καλά, τι, όπως και ο Πλατανιάς. Από τις άριστες σχέσεις, ο Χαλίφης. Τους έριξε για αυτούς. Κύριε Χαλίφη μου, να σου πω κάτι. Ο Χαλίφης, έβαλε τον Κομίνη χθες. Υπάρχει ο Χαλίφης και ο Βασιλιάς, ο οποίος είναι ισχυρός και ξέρει τι του γίνεται. Υπάρχει ο Χαλίφης που ξαφνικά, επειδή πήρε το σκύπτρο στο χέρι του, νομίζει ότι είναι το μαγικό ραβδάκι του Μίκι Μάους στο τέτοιο. Πώς το λένε? Ωραία αναφορά, μου άρεσε, με συγκινείς. Το μαγικό ραβδάκι του Μίκι Μάους, πώς το λένε το τέτοιο? Πες το, ναι. Στο γνωστό που ανεβαίνει τα σκαλοπάτια και κάνει κρακ. Αυτό νομίζω. Ποιο είναι ρε Σωτήρη που κρατάει το ραβδάκι το μαγικό στο Μίκι Μάους? Έφαγε το τυράκι. Πήρες 432 ενώσεις με δίκαιους τρόπους και αξιοκρατικές διαδικασίες. Και αφού το έκανες αυτό και έφαγες το τυράκι. Έφαγε τρεις μηδενισμούς. Πήγαν οι άλλοι, φίλε, όσο εσύ έπαιρνες τις ενώσεις και πανηγυρίζατε. Έπεσε το κάστρο της Θεότιδας. Έπεσε η παράγκα της Αλεξανδρούπολης. Πήρα το κάστρο της Λάρισας. Δικιά μας η Χαλκιδική. Η Λάρισα δεν έχει κάστρο. Στη Λάρισα έγινε ζημιά. Παράδειγμα. Το προπύργιο του Βόλου. Και αφού τα πήρατε όλα αυτά, πήγε ο άλλος και πήρε την UEFA ολοκλήρη. Ποιος πήρε την UEFA? Αυτός που ορίζει τον Κομίνη. Πήρε την UEFA, πήρε την ΚΕΔ. Όλο το παιχνίδι δεν για την ΕΠΟ, κυρίες και κύριοι, ήταν όχι φυσικά για τον Βαγγέλη τον Γραμμένο, αλλά για να ελέγχεις την ΚΕΔ. Να ελέγχεις τις πειθαρχικές επιτροπές. Όταν λοιπόν πάει και στο ένα έχει τακτικούς δικαστές και στο άλλο έχει, πες το, Περέιρα, Ισπανό Μορέιρα, πώς το λένε αυτό, να, και μπαμπούλα FIFA UEFA, τζάμπα πάει όλο το χρήμα επένδυσης στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τζάμπα. Ο Χαλίφης. Τι να σε κάνω, ρε φίλε. Πλάκα σε κάνουν. Αλλά μέσα σε μια ώρα. Σε κάνουν πλάκα. Ο Κομίνης πήγε από εκεί που ήρθε. Καλά, πήγε. Αυτοί που κάνουν πλάκα. Μέσα σε μια ώρα. Άρα είσαι Χαλίφης ή δεν είσαι? Όχι, για να το λέω. Και για το σκέφτεσαι και να το προβληματιστείς. Άρα κάνεις κουμάντο. Έγινε η βρωμιά, αλλά μέσα σε μια ώρα. Άρα είσαι Χαλίφης. Πατ κιούτ. Άρα πατ κιούτ. Εγώ μπορούσα να τον αλλάξω ο Άρης. Με τίποτα. Άρα παραδέχεται τον Χαλίφης. Έχουν μπερδέψει και τα ψέματα. Οι μεν γράφουν. Στην ΚΕΔΟ το τραυματίστηκε. Το άλλο το γραφείο τύπου που έχει αναλάβει τώρα τελευταία τις υποθέσεις αυτές, έγραψε ότι γέννησε η γυναίκα του. Καλά, εντάξει. Μπορεί να πούνε. Μπορεί να επειδή γέννησε η γυναίκα του και δεν του δώσαν άδεια, να προφασίστηκε τραυματισμό. Ναι, και δεν τα ξέρανε αυτά. Χθες το μεσημέρι που τον ορίσανε. Καλά, τώρα μην πάμε στο τι λέτε το πρωί, τι λέτε το μεσημέρι και το τι λέτε το βράδυ. Εδώ είχατε δικαιωθεί τρεις φορές, δικαιώνεστε. Τρεις φορές αδειάσει τα στοιχεία. Τρεις φορές ο ΠΑΟΚ δικαιώνεται. Τρεις φορές αδειάσει τα στοιχεία.
Περίμενε. Χθες το πρωί θα παρουσιάσει νέα στοιχεία ο ΠΑΟΚ και σας έλεγα. Είναι αναρμόδιο. Δεν δέχεται νέα στοιχεία. Λάθος. Πάει στο δικαστήριο και τι είπε το δικαστήριο. Μόνο για τον Μίχελ δεν έγινε δεκτή η έφεση. Για το υπόμνημα. Ζήτησε να καταθέσει υπόμνημα και σου είπε εδώ είναι διαιτητικό, δεν κατατίθεται νέα στοιχεία. Βρε, ακούστηκαν τα νέα στοιχεία. Τι να κατατεθούν. Ακούστηκαν. Τα λόγια. Τα... Ζήτησε να καταθέσει υπόμνημα αυτό και σου είπε εδώ είναι διαιτητικό, δεν κατατίθεται νέα στοιχεία. Το είπε ή δεν το είπε η δίκαση. Κατατέθηκαν τα νέα στοιχεία, μην μπερδεύεις. Δεν κατατέθηκαν τα νέα στοιχεία. Δεν τα έλαβε ούτε καν υπόψη. Δεν κατατέθηκαν. Διήρκεσε 2,5 ώρες η δίκη και μέσα σε μια ώρα έβγαλε απόφαση. Δεν κατατέθηκαν. Γιατί έτσι έπρεπε. Όχι, όχι γιατί. Μα το είπε. Πρόσεξε, επειδή. Στο μόνο θέμα που δεν είχε δικαίωμα να κάνει έφεση ήταν του Μίχελ. Μισό λεπτό. Γιατί μικρή... τώρα παραπληροφορεί τώρα. Περίμενε. Ναι, καλά, εντάξει. Στο διαιτητικό δεν δικάζει την ουσία της υπόθεσης. Κρίνει αν οι δύο προηγούμενοι βαθμοί ορθώς επέλεξαν το άρθρο 3348-534 και οι ποινές που επιβλήθηκαν είναι σύνομες με το άρθρο. Και επιχειρηματολογούν οι ομάδες. Ναι ρε παιδί μου. Αυτό, αλλά δεν, αυτό προσπαθούν να καταρρύψουν. Είναι άλλο ρε Δημήτρη αυτό που έγινε στο εφετείο που πήγες εδώ στο βίντεο, έκανες αυτό, έκανες εκείνο, είπες πρόσθεση στοιχεία και είναι λάθος, άλλο στο διαιτητικό. Λάθος κάνεις, μπερδεύεσαι. Καλά, εντάξει. Λάθος κάνεις. Okay. Ακούγεσαι. Ότι δεν θα άλλαζε απόφαση το ξέραμε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Αλλά τι να αλλάξει, λίγο τα προσχήματα. Η μόνη τέτοια για να αλλάξει ήταν να πάει προς τα πάνω. Γιατί είναι σκάνδαλο μόνο μείον 3 βαθμοί. Άντε ρε γελί. Άντε. Εμείς είμαστε γελί. Άντε. Μπήκε ο άλλος με το όπλο μέσα και τιμωρήθηκε με μη παρουσία στο γήπεδο. Τον έκανε στη μούρη κρέας. Τον έκανε στη μούρη κρέας. Δηλαδή άμα μπει ένας οπαδός στο γήπεδο. Ένας οπαδός. Και αρχίζει και κυνηγάει ένα παίχτη. Ή το διαιτητή. Πόσο θα φάει η ομάδα. Έγινε συζήτηση για να επαναρχίσει. Πόσο θα φάει η ομάδα. Αποδεδειγμένα. Ο ρε άμα μπει ένα οπαδάκι. Για να βγουν οι ομάδες. Αποδεδειγμένα. Εντάξει, κύριε... Το ανέφερε ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Το ανέφερε. Όχι, αυτή είναι η αλήθεια. Το ανέφερε ο προπονητής της ΑΕΚ. Δεν είπα εγώ, δεν έβαλα τον γιατί κονέ. Γιατί επιστρέφουμε τώρα. Δεν έβαλα τον κονέ εγώ να πει αυτό το πράγμα. Τι να κάνει. Πες ότι έτσι έγινε. Δήλωση, ο μπράβο, ναι, ο κονέ. Και τι έγινε. Χρήσανθε Λισάνδρου. Σε 344 τέτοιε έχετε κάνει. Χρήσανθε Λισάνδρου. Μακάρι να είχα τι γνώσει τι νομικέ του Λισάνδρου και τι απολαυέ του Λισάνδρου. Το γυρνάμε από τον Ολυμπιακό, προσεγγίζουμε την ΑΕΚ τώρα. Το γυρνάμε. Βέβαια, γιατί εσεί βάζετε ταμπέλε ανάλογα με τη δικαιοσύνη. Εμείς λέμε το δίκαιο, την αλήθεια και την πραγματικότητα και επειδή θα σας συμφέρει, μια μας λέτε γάβρους, μια μας λέτε αεξίδες, μια μας λέτε τέτοιο. Όταν όμως τα λέμε για τους γάβρους και τις αεξίδες, τότε. Είστε στο άρμα! Καλά, πάνε και τους Πανιώνιους τώρα αύριο στο μπάσκετ. Άνετα, 20 πόντους. Αύριο Πανιώνιους. 20 πόντους σου δίνω αβάντζο εγώ στο ποδόσφαιρο. Ερώτηση, ερώτηση. Είναι unfair το ότι ο Βαγγέλης Αλεξανδρής ανέλαβε τον Πανιώνιο. Θα πάρω θέση και γι' αυτό. Αν φέρει δεν είναι το ότι ανέλαβε τον Πανιώνιο. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Κράσουν πολύ αργιανοί το Βαγγέλη Αλεξανδρή. Για μένα απαράδεκτο. Γιατί ρε. Άκου να σου πω κάτι. Δεν έγινε θυμό του. Όχι, Μαρία, άκου να σου πω κάτι. Άκου, Μαρία, άκου να σου πω κάτι. Ναι. Άκου να σου πω κάτι. Τη γνώμη σου θέλω. Αυτό θα πω. Τι θα πω τη δική σου. Εμένα μου την είπαν οι άλλοι. Για μένα θα. Άκου να σου πω. Και ακούμε προσοχή. Άκου να σου πω. Ο Βαγγέλη Αλεξανδρή είναι επαγγελματία προπονητή. Σε παραδέχομαι. Δεν θα έλεγε κανένα το παραμικρό. Αν ο Βαγγέλης Αλεξανδρής είχε αναλάβει τον Πανιώνιο πριν από 5 αγωνιστικές και έπαιζε αύριο και με τον Άρη, δεν θα έλεγε κανένας τίποτα. Και τι έγινε τώρα, ρε εσύ. Κάτσε. Όταν όμως, άκουσε με λίγο. Μία αγωνιστική περίμενε πιστεύω. Να μιλήσω, εντάξει, ρε φίλε. Ωραία, ωραία. Όταν όμως λες ότι είμαι αριανός στο συγκεκριμένο παιχνίδι που κρίνεται η παραμονή των δύο, ναι. Λες όχι στον Πανιώνιο. Όταν λες ότι είμαι αριανός. Τι λες ρε. Ερώτηση. Λες αν αναλάμβανε ένα ακόμα πριν. Έρχεται εγώ σε μένα. Ναι. Σε μένα. Ναι. Και είναι ακριβώς η ίδια φάση. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Ναι. Και παίζει ο Άρης με τον Ολυμπιακό. Ναι. Και είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Ναι. Πες ότι δεν είχα οπαδική ιδιότητα, παιδί ναι, μου. Ναι. Απλά ήμουν επαγγελματίας. Δούλεψα στο φως, στον Α. Στο... Ναι, και έρχεται ο Ολυμπιακός και μου λέει τη μέρα εκείνη έλα να αναλάβεις. Πριν το μάτς με τον Άρη. Ναι. Όχι θα πω. Ερώτηση. Αν αναλάμβανε μία αγωνιστική πριν. Ένα χαρτομάντιλο. Κατάλαβε τι λέω. Και σε ρωτάω. Κατάλαβε τι λέω. Κατάλαβα τι λες. Το πιάνω λίγο. Ναι, το πιάνω. Ναι. Κατάλαβε τι λέω. Απ' την άλλη λεφτά είναι, μωρέ. Περίμενε. Εντάξει. Λίγο. Διάλεξε επαγγελματία. Ναι. Ωραία. Σεβαστό. Σεβαστό και να σου πω κάτι. Και σεβασμό και στον Αλεξανδρή για όσα και προσφέρει. Πρόσεξε. Που είναι ένα άνθρωπο ναι. Ο οποίο έχει φορέσει τη φανέλα του αντιπάλου. Ναι. Με έχει κερδίσει με τα ξυρισμένα κεφάλια και παρόλα αυτά. Τα κουρεμένα κεφάλια, όχι ξυρισμένα. Και παρόλα αυτά, ναι. Πρόσεξε. Εξακολουθεί και τιμάται από την οικογένεια σωστό, του Άρη. Σωστό.
Δεν είναι λοιπόν κάτι υπερβολικό. Ναι. Δεν είναι κάτι που όποιος και να κάνει, ναι, κάτι κατάλαβα, κατά του Άρη. Είναι ειδική συνθήκη. Ναι. Απάντησε μου σε αυτό. Θα λέω, αν ήταν πέντε μάτς πριν, ναι, δεν θα έχει κάνει τίποτα. Ένα μάτς μπορεί και ένα να ήταν. Ένα μάτς. Μπορεί και ένα. Εντάξει, οκ. Okay. Το γεγονός της αντίδρασης είναι ότι έρχεται σε αυτό. Τέσσερις μέρες πριν, ας πούμε, ναι. Κατάλαβες. Αφού τώρα το ζήτησαμε, τι να κάνει. Ένα σου λέει. Να σας ακούω, αλλά όταν αρχίζει και φωνάζει ο άλλος, δεν αντέχεστε. Αυτά είναι. Λοιπόν, θέλω τη γνώμη του κόσμου, του Άρεος κυρίως, έτσι. Λοιπόν. Αλλά και των ουδέτερων. Το θέμα μας δεν είναι ο Αλεξανδρής αύριο. Τρέμουν τον Αλεξανδρή. Τον τρέμουν. Εντάξει. Λοιπόν, τρέμουν, 20 πόντους σου λέω. Οι διαγωνισμοί τρέχουν δύο μονές προσκλήσεις. Λευκή Συμφωνία, Λαϊβάρα, απόψε στο Fix Factory και δύο διπλές Χρυσόφορος Ζαραλίκος αύριο βράδυ στο κλαμπ του Μήλου. Κανείς ακόμη δεν βρήκε. Και η συγκυρία είναι ότι σαν σήμερα, ναι, ο Άρης έχει πάρει το ευρωπαϊκό κύπελο με Αλεξάνδρη στον πάγκο. Ναι. Ποιο, με το λάθος του Σκοπιανού. το άλλο. Λοιπόν, για ποιον λόγο περιμένω σαν τρελός, εγώ Ασλαμάς, έτσι, την 5η του Μάη, αύριο, 2000, την περιμένω σαν τρελός. Ούτε ένας δεν το έχει βρει. Έτσι. Είτε σε μεσικά FM και ενώμενα προσοχή 54526, είτε τηλεφωνικά 2310-287-888. Break, επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές. Το τηλέφωνο της τέτοιας. Και με Arsenal. Προσωπικά δεδομένα. Της Φρόσου. Της, ποια είναι η Φρόσου. Φίλε, δες εδώ τι γίνεται. Δες εδώ τι γίνεται μπροστά στα μάτια μας, δες καρδιές. Α, δεν ξέρω. Α, Χρυσοτήρη μου, Ο Τσαλτίδης έχει παγώσει, φτερνίζεται και δεν κλείνει το air conditioner, παιδιά. Δηλαδή, αφού έχει φτερνιστεί 35 φορές. Ναι, μπαμπόγερε. Πλάκα μας κάνει. Τι Σαββίδη. Δήλωσε Σαββίδη. Αν είναι το άλλο σκάνδαλο, ετοιμάζεται τιμωρημένος να πάει στο τελικό. Τι λες, ρε φίλε. Ναι, αυτό πάλι. Τι λες, ρε φίλε. Δηλαδή, Μάρτον, πια. Ποιοι είστε πια. Αγαπητοί φίλαθλοι, αύριο είναι ο τελευταίος αγώνας πρωταθλήματος της φετινής σεζόν που ήταν περίπλοκη και αντιφατική. Αυτή η περίοδος έχει αποκαλύψει με σαφήνεια τα οδυνηρά αποστήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου, αποκαλύπτοντας παλιότερα άγνωστα προβλήματα και υπόγειες διαδρομές. Και μια μέρα θα σας μιλήσω για αυτά. Αλλά παράλληλα, αυτή τη σεζόν μας εισπύρωσε γύρω από τον ΠΑΟΚ και αυτό σημαίνει ότι όλα είναι μπροστά μας. Αυτός είναι ο λόγος που σας παροτρύνω να έρθετε στην Τούμπα το Σάββατο. Σχεδόν ένα χρόνο ήταν άδεια και ήταν αδύνατο χωρίς πόνο στην καρδιά να κοιτάζει κανείς αυτό το κενό. Επειδή 10 παιχνίδια χωρίς εσάς είναι 10 παιχνίδια χωρίς ζωή και η Τούμπα δεν μπορεί να μην ζει. Αυτή τη χρονιά δείξαμε την αγωνιστική μας υπεροχή δείχνοντας το καλύτερο ποδόσφαιρο και κερδίζοντας το υψηλότερο σκορ. Και σας καλώ να έρθετε στο γήπεδο για να εκφράσετε με τα χειροκροτήματά σας το σεβασμό σας προς τους παίχτες και τους προπονητές και για να μπορέσει ο σύλλογος και η ομάδα να ευχαριστήσει εσάς για την ανεφόρον αγάπη, την πίστη και την υποστήριξη σας στις πιο δύσκολες στιγμές. Όλοι πρέπει να επαναφορτιστούμε με την ενέργεια και τα συναισθήματα της Τούμπας, να επικεντρωθούμε και να κινηθούμε αποφασιστικά προς τον καθοριστικό νικηφόρο αγώνα της σεζόν. Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε αυτό και θα το κάνουμε. Δυστυχώς, δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ το Σάββατο στην Τούμπα. Αλλά αν κοιτάξετε προσεκτικά το διπλανό σας, θα δείτε σίγουρα εμένα, επειδή είμαι με την ψυχή μου δίπλα σε κάθε οπαδό του ΠΑΟΚ. Και την ημέρα του τελικού κυπέλου θα είμαι σίγουρα στην Αθήνα. Έξω από το στάδιο. Αλλά δίπλα σας και αυτό ισχύει για πάντα με τιμή Ιβάν Σαββίδης. Απορία, καλεί πόσο... τον κόσμο για αύριο και δηλώνει ότι δεν θα παρευρεθεί στον τελικό του κυπέλου. Δεν θα είναι στο στάδιο. Θα γιατί είναι... πρέπει να το δηλώσει. Είναι 3 χρόνια τιμωρημένο. Είναι τιμωρημένος, παιδιά. Τι δηλώνει. Υπάρχει... είναι τιμωρημένος. Υπάρχει ήδη γνωμοδότηση. Να. Ισχύει, αν θέλουν να την αλλάξουν τώρα για το Σαββίδη, ότι βεβαίως και μπορεί να είναι στις σουίτες. Έχω την εντύπωση. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορεί να είναι στο γήπεδο και μπορεί να είναι στις σουίτες. και μας λέτε μετά, ισχύει ότι απόφαση, ισχύει απόφαση για το σπανό. Ναι, ναι. Υπάρχει ήδη απόφαση. Και μας λέτε ότι είναι εξαντλητική τιμωρία. Άρα, δηλαδή, τον τιμωρήσατε 3 χρόνια να είναι στις σουίτες. Δεν μπορεί να πει στον αγωνιστικό χώρο, με το όπλο ή χωρίς. Στις σουίτες τώρα θα έχει το όπλο μαζί του. Θα το έχει πάλι το όπλο. Φυσικά. Φυσικά. Συγγνώμη. Μιλάμε τώρα, άκου τι λένε. Στις σουίτες λέει μπορεί να είναι. Αυτή η απόφαση υπάρχει, ρε φίλε. Είναι σκάνδαλο η απόφαση. Στα κλεισμένων των θυρών οι σουίτες είναι κλειστές ή ανοιχτές. Ανοιχτές. Τότε τι θέλεις. Τι τιμωρία είναι. Άλλος χώρος, ούτε στις σουίτες δεν πρέπει να είναι. Άρα θα πηγαίνει στη σουίτα και θα βλέπει τα μάτς. Και αυτό είναι τιμωρημένος 3 χρόνια. Απάντηση περιμένουμε. Μα αυτό ίσχυε. Τι να κάνουμε. Αυτό ίσχυε. Α, τι να κάνουμε. Δεν μπορεί να πάει στα πόδια. Αυτά είναι τι να κάνουμε. Αν είναι του ΠΑΟΚ, είναι. Α, συγγνώμη κιόλας. Αυτή είναι η απόφαση, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Να αλλάξει. Τι λες. Να τιμωρηθεί κανονικά. Να αλλάξει. Δηλαδή, το θέλεις εσύ. Τον τιμωρήσατε να είναι στις σουίτες, δηλαδή.
Γιατί πιστεύω, Δημήτρη, ότι οδυνηρά αποστήματα δεν ξέρει πως είναι ούτε στα ρωσικά. Οδυνηρά αποστήματα. Τρελάθηκα. Ποιο... Δηλαδή, σε παρακαλώ, ρε Δημήτρη, τώρα. Σε παρακαλώ. Ο Παπαδιαμάντης τη συνέταξε. Έλα, δεν μετράει άποψή σου. Το έχω ξαναπεί. Δεν μετράει. Δεν έχει πει ποτέ κάτι καλό. Μετράει η δικιά σα, εντάξει. Δεν μετράει. Έγινε, μετράει η δικιά σου η άποψη. Καλά. Καλημέρα στον πρώτο φίλο. Επειδή ξέρει ότι μετράει η άποψή μου, γι' αυτό το λε αυτό. Ξέρουμε τι θα πει πριν μιλήσει. Καλημέρα σα. Διαγωνισμούς μην ξεχνάτε, έτσι. Δύο διπλές. Χριστόφορος Ζαραλίκος, αύριο κλαμπ του Μήλου και δύο μονές. Λευκή συμφωνία απόψε. Fix Factory of Sound. Καλημερίζουμε Αποστόλη από το Birmingham της Μεγάλης Βρετανίας. Πείτε κι άλλα, δεν βαριέστε. Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο κύριος, φίλε. Λοιπόν, Δημήτρη, ναι. Τα έγραψα και σε μήνυμα, αλλά εντάξει, έχει μια αντίθετη άποψη. Παρ' όλα αυτά, τέτοια επίδειξη δύναμης, φίλε, στα μούτρα του ΠΑΟΚ δεν έκανε ούτε ο Γκυρτζίκης, ούτε καν ο Μαρινάκης, ούτε καν ο Κόκαλης επί της παντοκρατορίας του, φίλε. Αυτό που πήγα να κάνουν εχθές με τον Κομίνη, φίλε, είναι τόσο ξεδιάντροπο που πραγματικά σου μιλάω, έχω αρχίσει να αναθεωρώ κάποια πράγματα για τη σχέση του ΠΑΟΚ με την ΕΠΟ και πόσο καλή σχέση έχουν κτλ. Και εκείνη τη γλάστρα που έχουμε για πρόεδρο κτλ. Δηλαδή σοβαρά σου μιλάω τώρα. Το χθεσινό, εσύ πώς το κρίνεις, δηλαδή? Όπως και εσύ. Όπως και εγώ. Επίδειξη δύναμη. Αλλά το τελικό αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό. Ναι. Εγώ ήταν και αυτή μια επίδειξη δύναμη. Δηλαδή, αν είναι το πρώτο επίδειξη δύναμη, είναι και το δεύτερο, κατάλαβες. Εγώ βλέπω όμως ότι ο ΠΑΟΚ ακολουθεί τις εξελίξεις. Και σαν τα σκυλιά που κυνηγάνε τα αυτοκίνητα από πίσω, έτσι πάμε και εμείς με τις εξελίξεις. Από πίσω εμείς. Μια φορά να βγούμε από μπροστά δεν μπορούμε. Από το Γενάρη και όταν βγαίνει από μπροστά δεν προβάλλεται απλώς. Από το Γενάρη και μετά φιλό. Όπως και χθες το ότι κόπηκε ο Κομίνης δεν προβλήθηκε. Είδες απευθείας, ναι. Βγήκε η δικαιολογία ότι γέννησε η γυναίκα του. Αφού όμως είναι τραυματίας. Εγώ θα σου πω κάτι, φίλε, ναι. Και ξέρω ότι θα διαφωνήσεις, αλλά από το Γενάρη και μετά, γιατί μέχρι το Γενάρη υπήρχε κάποια ισορροπία, ο Μελισσανίδης και οι σύμβουλοι του στην ΕΠΟ έχουν πάρει σόβρακα και ταυτότητες και από το Σαββίδη και από τους δικούς του κλπ. Γιατί να διαφωνήσω, Δεν ξέρω, μπορεί να διαφωνήσεις, πού ξέρω εγώ. Τότε το όρο καταβάλεις. Γιατί να διαφωνήσω. Εντάξει. Γιατί συνήθως διαφωνείς μαζί μου σε αυτά τα θέματα. Έχεις κάτι με το Αποστόλη. Το σημερινό, φίλε, αυτό που είδα στην ώρα για σπορ, ο Αλμπάνης προετοιμάζεται για εθνική. Παιδιά, πάμε καλά, εντάξει, τώρα σοβαρά μιλάμε. Ενώ τι! Εδώ ρε, εσύ ο Βάτσης προετοιμάζεται για διεθνής. Ο κορυφαίος Έλληνας φέτος. Εδώ ρε, πήγε ο Κουλούρης στην εθνική, ρε. Άντε, ρε, άντε. Άμα τον πάρετε στον Αλμπάνη, θα πρέπει να πάει. Ρε, φίλε, ο Κουλούρης έπαιξε εθνική. Που δεν μπορεί να στρίψει. Ο Αλμπάνης παικταράς, παικτούρα είναι. Εσύ δεν μπορείς να στρίψεις. Ο Κουλούρης φίλε έπαιξε σε ένα φιλικό και τέλος. Αυτό ήτανε. Και ο Αλμπάνης που θα παίξει το παιδί. Περίμενε τον κάλεσε, περίμενε γιατί με τον καλέσει. Άσε ρε, εδώ πήρα το γλύκο στην εθνική. Άντε. Ναι, δεν πήρε το γλύκο. Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Δεν έχεις βαρεθεί να είσαι το μεγάφωνο μια του Ολυμπιακού και μια της ΑΕΚ? Το μεγάφωνο, μ' άρεσε. Καλύτερα να είμαι το μεγάφωνο του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ παρά το μικρόφωνο του ΠΑΟΚ. Καλό. Καλύτερα το μεγάφωνο του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ παρά το μικρόφωνο του ΠΑΟΚ. Καλό, ωραίο, μ' άρεσε. Άντε, καραπαπάρας. Άλλος ένας ακροατής με την ίδια. Φιλιά στα Μίτλαντς. Καλύτερα το μεγάφωνο άλλο παρά το μικρόφωνο του ΠΑΟΚ. Φιλιά στα Μίτλαντς της Μεγάλης Βρετανίας. Πολύ τιμητικό αυτό που λες. Ναι. Καλημέρα στον επόμενο. Καλημέρα από το σύλλογο Ρουφ του Ράγκα. Ντροπή. Καλημέρα. Παρακαλώ, το όνομα να μην το αναφέρεις. Καλημέρα. Να μίλες το όνομα γιατί... Όχι, απαγορεύεται. Ό,τι πιο trend είχατε ποτέ ήταν ο Ράγκα. Πώς. Ό,τι πιο trend είχατε ποτέ ήταν ο Ράγκα. Και μόνο που το λες είναι προσβολή για το λίμπερο. Η λέξη trend και Ράγκα... Trend και προσβολή είναι. Ούτε ξέρει πώς γράφεται. Είσαι ο 427. Ναι, αυτός. Στάθη, να ξέρεις, κερδίζεις δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από τα Opticon Express. Όχι αλλή, δωρεπιταγή. Το μόνο σίγουρα τον περνάς σε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα 4-5 πόντους στη μύτη. Και ποιο? Στο χορό σίγουρα. Ποιος εγώ? Ναι, και στο χορό σίγουρα γιατί εσύ έχεις χορέψει με τις καριάτιδες. Στη μύτη εγώ! Στη μύτη εγώ! Ναι. Δεν με έχεις δει καθόλου, και φίλε. Στο χορό. Δεν με έχεις δει καθόλου. Το μόνο που κατάλαβα από την εκπομπή και δικαιολογώ βέβαια το Αργιανάκη. Ναι. Το Αργιανάκη μου, γιατί φωνάζει, γιατί μάλλον δεν ακούει ο παππούς εκεί ο Ασλαμάς. Φιλέ, να σου πω, εγώ που είμαι αντικειμενικός, άμα βάλει τον Ασλαμά δίπλα στο Ραγκάτσι, αλήθεια σου λέω, ο Ασλαμάς δείχνει 15 χρόνια νεότερος. Και το λέω με πάσα ειλικρίνεια. Ναι, γελάσαμε. Αλήθεια σου λέω. Ασλαμά, ξέχασες.
Έχεις ανέβει ποτέ βουνό, έτσι τον έβλεπες. Άιντε. Ποιον ρε! Ποιον! Τώρα θα σου έλεγα ποιον. Αυτόν που πήρε κουστούμι για να μπει στη Λάβαλμπον και έφαγε 30 πόρτες. Εγώ που μπαινώ για, για χαβαλέ στη Λάβαλμπον και στο Λίπ Πλακ. Εγώ τα λέω. Trendy. Για πάνε ρώτα λιγάκι. Trendy. Για πάνε ρώτα λίγο. Σαγιονάρα άσπρη κάλτσα. Καλημέρα, Αριανή, να είσαι καλά. 427. Επόμενη γραμμή. Εγώ φταίω που σου δίνω και κουπόνι. Είναι καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα. Καλημέρα. Πω, πω. Χθες μιλούσαμε για σένα. Με άτομο. Για σένα. Ειλικρινά, με Αριανό. Αυτά είναι. Αλέξανδρος, οπαδός του Άρεος από το κέντρο της πόλης. Αλέξανδρος, σε καμιά δεκαριά μέρες θα τελειώσει το πρωτάθλημα της ΑΕΠ Αθηνικής και θα αρχίσουμε να αναφερόμαστε στο επόμενο πρωτάθλημα. Ναι. Θα ξεκινάει η εκπομπή πρώτα με το ρεπορτάζ του πρωτοπόρου, του Άρη, και μετά θα ακολουθεί του Ουραγού. Σωστό. Σωστό. Έτσι, γιατί είναι 0-2. Ναι, σωστό. Στην ΑΕΠ ξεκινάμε ένα από τα πάλι μας γίνει συνήθεια. Ναι. Πες ό,τι θέλεις. Βάζεις εσύ στοίχημα γιατί ο άλλος δεν βάζει. 20 πόντους. 20 πόντους βάζεις στοίχημα. Να βάλετε. Καταρχήν δεν έχω βάλει ποτέ στοίχημα με τη σωματαξία. Δεν μπορώ. Ποια σωματαξία, ρε. Εμείς οι δύο θα βάλουμε στοίχημα. Όχι, όχι. 20 πόντους θα βάλω, σου δίνω. Και εσύ αρνείσαι. Μετά το C5 στο μπάσκετ, αρνείστε όλοι. Δεν έχω βάλει ποτέ στοίχημα που να αφορά τον αγαπημένο μου Άρη. Ποτέ, ποτέ. Τη βαθμολογία θα αφορά. Θέλετε να τη μετρήσουμε ποιος είναι πιο μεγάλη. Όχι, άστα αυτά. Άστα τώρα. Εδώ μιλάμε για βαθμούς. Α, τι βαθμούς, όχι, 20 πόντους σου δίνω, ρε. 20, πόσα σου δώσω. 25. Έχω παραπάνω. Τι έχεις παραπάνω. Πόντους. 20 ρε, σου λοιπόν, δίνω. Είναι... Πες ό,τι θέλεις, απλά θέλω και για μένα να απαντήσεις την ερώτηση. Αν είναι unfair του Βαγγέλη Αλεξανδρή που έρχεται να κάτσει στον πάγκο του Πανιωνίου κόντρα στον αγαπημένο του Άρη. Αυτό είναι απίστευτο. Έχω σταματήσει να ασχολούμαι με Αριανούς που είναι δηλώνουν Αριανοί και άμα τους κάτσει μια φορά. Θέλουν να πάρουν και λίγη δόξα επειδή παίζουν τον Άρη, δεν μπορώ πια, φτάνει. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του, κρίνεται. Αυτά δεν γίνονται. Χθες τον βρίζαν τρία άτομα. Να τελειώσει το μαρτύριο τώρα. Αυτά τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Τι έγινε, βρήκαν τα τσακαλάκια το Μεγιστάνα που τα χώνει και του λένε τι είπαν τώρα, πρόεδρε, πριν πάμε στο ΚΑΣ να πούμε, έχουμε σοβαρές ελπίδες να κερδίσουμε πού, στο στρατοδικείο, στον αυτοδικείο πού. Στο στρατοδικείο. Στο στρατοδικείο με καμένο υπουργό άμυνας κέρδισαν. Άνετα, ναι, το πιστεύω, ναι, καλό. Παίρνανε εκεί. Λοιπόν, σήμερα είναι, για να κλείσω να πάρει κανένας άλλος, σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα της Τούμπας, ε. Σήμερα είναι. Ναι, σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα της Τούμπας, Παύλα, Κολοτούμπας. Εσείς γιορτάζετε. Άμα θες, πες το Μάριο. Ναι, γιορτάζουν οι συντοπίτες. Εδώ χρόνια σας πολλά. Είναι το μοναδικό άθλημα που είστε πρωταθλητές. Ας συζητηθεί όλο τον χρόνο. Έτσι. Και αυτό το μότο, το μια πόλη, μια ομάδα, μια πόλη, αλλάξτε το. Καλύτερα με λένε ρίσο και πώς τώρα τα γυρίζουν. Κάτσε, μην τυχόν έχουμε τον μπάσκετ τώρα, κάτσε, περίμενε. Μην ισχύσει τον μπάσκετ. Ο κύριος Σπανός, πατρονή του χθες, μόνος του άραξε την απόφαση ή επηρεάστηκε καημένος. Ποια απόφαση? Του είπε κανένας τίποτε. Ξέρω εγώ, για τον Παναθηναϊκό. Ο Ατρόμητος ήταν πάντα υπέρ της αλλαγής. Υπέρ? Πάντα, ναι. Α, γιατί άλλα γράφονται, γι' αυτό λέω. Τα μπερδεύεις. Δεν τα διάβασες καλά. Άντε, καλημέρα. Ωραία. Επόμενη ο Ατρόμητος πάντα ψήφιζε υπέρ της αλλαγής. Κύριος Κώστας, νομίζω είναι, ναι. Καλημέρα. Έλα. Εγώ. Ναι, εσείς. Καλημέρα, φίλε. Όνομα και ομάδα υποστηρίζεις. Χαιρετώ τα Υπουργεία Οικονομικών, Αθλητισμού και Παιδείας. Παναγιώτης. Τι θέλεις, άσλαμα, όνομα και ομάδα. Ομάδα υποστηρίζεις, αν θες, Παναγιώτη. Αεκάρα. Αεκάρα, από ποιο μέρος είσαι, Θεσσαλονικιός? Όχι, βέβαια, Αλεξανδρούπολη. Αλεξανδρούπολη που βρήθη κίτρινο μαύρο στοιχείου, βέβαια, εννοείται. Φιλιά Αστραμά, στην πανέμορφη Αλεξανδρούπολη. Το ξέρεις ότι ο δικηγόρος του ΠΑΟΚ επικαλέστηκαν το Οθωμανικό δίκαιο να παραδειγματιστούμε στο διαιτητικό. Το Οθωμανικό δίκαιο? Ναι, έτσι. Όχι, επικαλέστηκαν. Έλαβε το Οθωμανικό δίκαιο. Να παραδειγματιστούμε, λέει, από την τουρκική δικαιοσύνη, γι' αυτό λέω. Α, που έγινε εκείνο με τη Γαλατά, με τα αντικείμενα, αυτό λες. Ναι, ναι. Τώρα, φίλε, αυτό δεν μου έρθει. Τέλος πάντων, αυτό το αφήνω στην κρίση των ακροατών. Ναι. Σορμπατζόγλου. Παρακαλώ. Τώρα έχει δώσει καζούρα σε αυτό. Ναι. Καλά κάνεις και το λες, δεν ξέρω τι να κάνω. Να κλαίω ή να γελάω, ας πούμε, εγώ σαν ομάδας της ΑΕΚ. Να γελάς. Όχι, δεν, να ολοκληρώσω. Να κλαίω ή να γελάω με το, ο Μελισσανίδης πάλι λέει θα ξοδέψει όσα έχει το ταμείο εκεί του χρόνου. Ναι. Τι να αφού κάνω, τα κατάφερε φέτος, ρε φίλε, με 300 χιλιάρια το Λάζαρο, 250 το Βράνιες, 200 τον Κονέ και τα λοιπά, ναι. Μαγκιά του. Και πάλι εγώ έτσι θα πάει του χρόνου, λέει, του βγάζω το καπέλο. Σε αυτό του βγάζω το καπέλο. Το βέβαια του χρόνου θα έχει λίγο παραπάνω χρήματα το ταμείο. Γιατί?
Θα πάρει λεφτά από την Ευρώπη, π.χ. Γιατί να πάρει, ποιος το προδικάζει αυτό? Και φέτος έχει άλλα έσοδα. Και έχει κάνει άλλες συμφωνίες, έχει συμφωνίες άλλες τώρα με τα τηλεοπτικά. Με έχει πάρει από την Ευρώπη. Έχει πάρει τώρα, θα πάρει για το ρουχισμό. Έχει κάνει άλλες συμφωνίες, πιο καλές τέλος πάντων. Θα έχει λίγο παραπάνω χρήματα να ξοδεύει. Ναι. Για τον Λάζαρο τι λες? Δεν είναι. Έλα. Για τον Χριστοδουλόπουλο τι λες? Για τον Χριστοδουλόπουλο, κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι αυτούς τους παίχτες τους τραβάει ΑΕΚ ψηλά. Δηλαδή δεν θα είναι ο Χριστοδουλόπουλος όπως ήταν ο Λιβάγια, όπως είναι αυτά τα στοιχήματα που έρχονται στην ΑΕΚ, αυτή τους αναδεικνύει. Η ΑΕΚ θα προχωρήσει είτε χωρίς τον Χριστοδουλόπουλο είτε με αυτόν να είναι. Δεν είναι... Έλα, πήρες παιχταρά, έλα. Οκ, okay, καλημέρα, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Φιλιά, φιλιά στα Νεντίν. Γλαρός. Έλα. Έλα, έλα. Έλα, κορίτσια. Έμα εσύ σου, αντί, έμα εσύ σου. Πάμε Ζιζού, ο παδός του Απόλλων Καλαμαριάς. Δεν ξέρω, ένα λεπτό έχω, ένα λεπτό. Αχα, μπράβο. Λοιπόν, για το πιο προηγούμενο που προσπαθούσε να σε συγκρίνει, να το απαντήσει ο Ζιζού, που άκουγε μέχρι και τον ίδιο τον σπορ, που μεγάλωσε με το σχορεμένο το στέλιο, τον γελαστό, όταν πρωτοξυγύρισε ο καλός, ο κακός και ο άσχημος. Θεός χωρέστε τον Βασίλη. Φανατικός ο παδός της Κόβεντρα. Αν δεν ήταν ο Ζιζού, ακροαματικότητα δεν θα είχε. Καλά, το έχω, το έχει, αυτό το έχει πει και ο Γιάννης Ζεκογιάννης, ρε εσύ, κάτω στην Αθήνα. Λίγα λόγια για τον Ασλαμπά, το μεγαθύριο, ναι. Τον Τιτάνα. Έχεις ακόμη 8 λεπτά. I love you, ρε μωρό. Άντε, γεια. Τι τυχερή ρε που έγινε. Κάπου διάβασα ότι ο Απόλλωνας κινδυνεύει με υποβασμό. Άσχημα νέα για τους φίλους της Glasgow Rangers. Τελικά υπέγραψε ο Steven Gerrard και αναλαμβάνει ο αρχηγός Γλιστράου. Πάμε γραμμές 2, περιμένουμε. Καλημέρα. Ναι. Ναι, καλημέρα αδερφέ. Όνομα και ομάδα σε παρακαλώ πολύ. Με μένα μιλάς? Με σένα μιλάμε και οι τρεις, ναι. Ναι. Α, ωραία, καλημέρα. Κάτσε να πω άκρη γιατί οδηγάω, μην έχω και κανένα. Όχι, επικίνδυνο. Σωστό, επικίνδυνο. Ναι. Ή διαδάβω αλάρμ. Να άρχισε ο αλάρμ. Λοιπόν. Όνομα και ομάδα υποστηρίζεις? Όνομα Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνος. Από Κοζάνη. Ναι. Είχα κατέβει προχθές, πριν 2-3 μέρες Θεσσαλονίκη και είχα πει ότι αυτή και του χρόνου θα βρουν τεχνάσματα, νοθείες και τέτοια για να ξανακάνουν αυτά που θέλουν να κάνουν. Λοιπόν, αυτά τα βαμπύρ των Αθηνών θα πρέπει να τα προσέχουμε. Θα πρέπει αύριο να προσέχουν και οι παίκτες να... στον ενθουσιασμό τους, οι παίκτες μας να μην φάνε καμιά κάρτα εν όψη τελικού. Πάνε οι κάρτες. Όλα αυτά κόκκινο, γίνονται γιατί, η, η Βόρεια Ελλάδα γενικά έχει γκλάστρες πολιτικούς. Το πολύ πολύ να έχουμε κάνει έτσι υφυπουργό. Για μένα είναι γλάστρες όλοι τους, μόνο το μισθό τους να παίρνουν. Όλα γίνονται από κάτω από την Αθήνα, όλες οι αποφάσεις, βία και νοθεία. Τα έχουμε γνωρίσει τόσα χρόνια. Είμαι 63 χρονών και έχω αειδιάσει. Ρε παιδιά, τι να πω. Δηλαδή, τι κάνεις γι' αυτό, τόσα χρόνια τι ψήφιζες? Εγώ? Ναι. Εγώ ας σου πω, προφανώς τις κυβερνήσεις αυτές που μετεμφυλιακά μετέφεραν όλο το κράτος και τη δομή του κράτους στην πρωτεύουσα. Αυτό. Όλες, δεν ξέρω ούτε αυτούς που ψήφιζα, ούτε δεν ξέρω κανέναν. Δεν είναι όλοι. Όλες. Κάποιοι ήταν μετά τον εμφύλιο. Ποιοι ήταν τα πρώτα 30 χρόνια μετά τον εμφύλιο? Εντάξει. Τι εντάξει. Τέλος πάντων, και τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, τι να πω ρε παιδιά για, για τον Κομίνη. Ελάς στο μεγαλείο σου. Ένας τηλεθεατής το ρωτήσατε γιατί τον έβαλαν. Ακροατή. Εγώ πιστεύω για να τον επιβραβεύσουν. Αυτή είναι η άποψή μου. Ναι, τον σωστό, έβαλαν για να τον επιβραβεύσουν. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τελικά δεν έπαιξε ο άνθρωπος. Θα σας πω και κάτι τώρα για δύο μικρούς. Ένας είναι ο εγγονός μου, ναι. Παοκάκη. Ναι. Δευτέρα Δημοτικού έβαλε η δασκάλα εκεί στον πίνακα ονόματα, επίθετα, ουσιαστικά, ρήματα και τέτοια. Όταν ήρθε η σειρά του, είχε τη λέξη κάμπος. Λέει, Κωνσταντίνε, τι μέρος του λόγου είναι ο κάμπος? Εξτρέμ. Και αυτός χωρίς ενδιασμούς, επίθετο κυρία. Τι επίθετο του λέει. Μα πώς είναι επίθετο? Κυρία, είναι επίθετο. Πώς είναι επίθετο, τον ξαναρωτάει. Είναι ο Τζάλμα κάμπος του ΠΑΟΚ, λέει, εγώ τον βλέπω στην τηλεόραση. Μια χαρά. Τέλειος. Πέρσι ότι είπε ψέματα. Αυτό σε κάνει να νιώθεις περηφάνεια, ας πούμε. Όχι, δηλαδή, ωραίο ήταν, γιατί. Ωραία, καλά. Κοίταξε να δεις.
ναι, το παιδί ασχολείται με τον αθλητισμό, παίζει μπάλα και κάποια στιγμή μπορεί να το δούμε και στην Τούμπα. Είναι παιχταράς. Μακάρι. Μακάρι. Να είσαι καλά, φίλε, καλημέρα. Μακάρι να πηγαίνει. Ένα ακόμα για να πούμε στο διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Ο Γεια σας, Άλε και Κάμπορα πάντως. Καλημερίζω τεράστιο. Τεράστιο Ανδρέα, ο παδός του ΠΑΟΚ και της Man United από την ανάληψη. Πάμε. Για τον Αλεξανδρή, επειδή τον ζω από κοντά στο στέκι, στο μπασκετικό τώρα που άλλαξε τέτοιο, ναι. Είναι πολύ στεναδεμένος με τον Άρη. Εγώ και στον ΠΑΟΚ και με τον ΠΑΟΚ, ναι. Ο άνθρωπος εντάξει άλλαξε ομάδα, πήγε σε μια ομάδα στις Α1, ναι. Θα είναι στην Α2 να καταβάλει την ίστατη προσπάθεια για να σωθεί. Ναι. Δεν νομίζω ότι οι Αριανοί πρέπει να τον αποκηρύξουν για αυτή την επιλογή. Τέτοιο. Κι όμως είναι στραβωμένος πολύς κόσμος. Ο Γιαννούλης π.χ. Αν είναι τέτοιο, δυνατόν. Φόρεσε τη φανέλα του Άρη. Αν είναι δυνατόν. Χρόνια. Αυτό που το θυμήθηκες τώρα. Ναι. Ορίστε. Λέω αν είναι δυνατόν έγινε και αυτό. Ναι, και περισσότερα χρόνια έχει παίξει στον Άρη. Ποιος? Και περισσότερες θητείες έχει σαν προπονητής. Τέτοιο. Μπορεί του χρόνου να εσύ τώρα τέτοιο να μην είσαι καλό. Και στον Ηρακλή έπαιξε ο Αλεξανδρής. Παντού έχει παίξει. Πάντα να τον ξαναπάρει τον Αλεξανδρή. Γι' αυτό λένε μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μη λες. Σωστό, Ανδρέα. Σωστό. Ναι, σωστό, Ανδρέα. Τώρα σωστό. Για τον Μάριο, επειδή βλέπει και τέτοιο, γίνει και επίκαιρο με το τέτοιο. Mm-hmm. Αν και είμαστε με τις Manchester, mm-hmm. Βλέπεις δηλαδή τώρα η Liverpool έπρεπε να είχε να βγούμε η Ρώμα να έχει στήσει την μπάλα 3 φορές 4. Mm-hmm. Ναι, να παίξει πέναλτι μόνη της. Τώρα αυτοί που βγαίνουν και λένε ότι στο VAR μπορεί να ανακαλύψεις μια φάση και ότι μπορεί αυτό να τραβήξει και να επιμηκύνει τη διάρκεια του αγώνας και δεν θα υπάρχει λογή. Αυτά είναι δικαιολογίες τέτοιο. Εγώ θυμάμαι Ιταλία από το 90 ήταν η πρώτη που είχαν αυτό το σαν VAR, τη γραμμή, το περιστρεφόμενο, το τριδιάστατο offside. Ναι, ναι. Του δίνανε τον καθαρό, καθαρό, γιατί ήταν το χειρότερο μουντιάλ και μετά άλλαξαν τέτοιο. Απογοήτευση έψε, απογοήτευση ο Τζιανλούκα Ρόκι. Γιατί εμένα μου αρέσουν πολύ οι Ιταλοί διαιτητές. Απογοήτευση χθες στο Ατλέτικο Άρσεναλ. Απογοήτευση. Καλά, η Ιταλία έβγαλε τον καλύτερο διαιτητή που ήταν και σώμα. Πώς το λέγανε τον Καραφλό. Τον Κολίνα. Τον Κολίνα, ναι. Έγινε που φίλε. Απογοήτευσε και τον τελικό, νομίζω όχι. Τον ημιτελικό που παίξαμε το 2-3, το τέτοιο. Ναι. Που ήρθαμε ένα Old Trafford, σοφαρίσαμε και πήγαμε, κάναμε το 2-0-2-3. Έγινε, καλημέρα, Γιάννη. Έγινε, Αντρέα, καλημέρα. Φιλιά στην ανάλυση. Έχει καταθέσει η ένσταση η δόξα δράμα και η Καλυθέα, η οποία θα συζητηθεί την άλλη εβδομάδα. Για ομάδες οι οποίες αποφάσισαν να μην ακολουθήσουν το κεντρικό ασφαλιστικό συμβόλαιο. Απορρίφθηκε από το δικαιοδοτικό όργανο και πάει στο συμβούλιο. Ο Απόλλωνας Πόντου και ο Καραϊσκάκης. Με κίνδυνο αποβολής στο πρωτάθλημα. Αυτό προβλέπει ο κανονισμός. Αν είναι δυνατόν. Τι είναι τώρα, το κατάλαβα. Ζιζούσε, κυνηγάνε. Τρεις μήνες είναι αυτό, τέσσερις. Δόξα δράμα και Καλυθέα με τις εστάσεις τους άνοιξαν τον ασκό του αιώλου. Όχι τους ασκούς, τον ασκό έτσι. Τεράστιο μήνυμα από τον αγαπημένο μου Παοκτσί 164 για τον Χρύσανθο. Τουλάχιστον σήμερα παραδέχτηκες ότι είσαι φερέφωνο των Αθηνών. Εσύ και η ομάδα σου. Από το κεφάλι βρωμάει το ψάρι. Αμα είναι και γάβρος. Γλαφυρό μήνυμα πάντα και φερέφωνο με νόημα. Φερέφωνο είσαι και φαίνεσαι. Δεν είπα το, εγώ το διάβασα. Δεν φερέφωνο είπα. Είσαι και φαίνεσαι. Εσύ τι απολογίσεις. Νόμιζα ότι φερέφωνο είσαι και φαίνεσαι. Ο 164 το παιδί. 164 σου πετάει το γάντι, αν θες το ρίχνεις. Τελευταίο ούτε break. Ούτε το γάντι του πετάω, ούτε τίποτα είναι άξιο να του πετάξω. Τελευταίο break. Δύο διπλές προσκλήσεις. Ζαραλίκος αύριο, κλαμπ του Μήλου και δύο μονές λευκή συμφωνία απόψε στο Fix Factory. Για τον Σουβλάκη λοιπόν 688-552 για τα κορυφαία λουκάνικα παντσέτες μπιφτέκια στην Ευκαρπία. Και όχι μόνο 688-552 για injection service. Απόλλων 18 στην Καροτούμπα. Εκεί θα ρυθμίσεις και θα ελέγξεις και θα επισκευάσεις τον βενζινοκινητήρα για να εξοικονομήσεις καύσιμο και χρήματα. Και Petit Palais, Εθνικής Αντιστάσεως 39 και Περικλέως Γωνία, 2310-44-0022, σε ένα εκπληκτικό περιβάλλον από το πρωί μέχρι το βράδυ με πάρα πολλές επιλογές για φαγητό, για καφέ, για ποτό, για πίτσα. Τα πάντα. Έκτακτη είδηση. Να πω διαγωνισμούς πρώτα και όχι. Μετά τον Ηρακλή. Δεν πουλάει ο Ηρακλής, να το ξεσάσω. Δεν... Εντάξει. Εντάξει, άμα το λες. Ακούει ο Ολλανδός τώρα. Άμα το λες, εντάξει. Ναι. Θα πεις για τον. Θα, όχι, θα πει, θα πει την έκτακτη είδηση. Απλά λίγη προσοχή για τους διαγωνισμούς, γιατί μπαίνουμε στο τελευταίο 20 λεπτό. Ελά, στον Ηρακλή, μόρτα. Δώστε δουλειά στην Μαριλίζ. Δύο μονές προσκλήσεις για την λαϊβάρα της Λευκής Συμφωνίας, της θρηλυκής και ιστορικής Λευκής Συμφωνίας, στο Fix Factory of Sound απόψε.
Κανείς δεν έχει απαντήσει ποιες δύο τεράστιες ξένες μπάντες άνοιξαν η Λευκή Συμφωνία στην Αθήνα πριν από περίπου 24 χρόνια σε μια σπουδαία για την πορεία τους βραδιά. Όποιος απαντήσει πρώτος, ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Παίζουν δύο μπαντάρες ξένες και ανοίγουν τη Λευκή Συμφωνία. Και δύο διπλές, Χριστόφορος Ζαραλίκος στο κλαμπ του Μήλου αύριο, 23-10-27-888, SMS-ικά FM και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54-526, όχι όμως μόνο για διαγωνισμό, μαζί με ένα άλλο περιεχόμενο. Δύο φίλοι περιμένουν. Ακούστε καλημέρα. Τώρα την έκτακτη είδηση, είναι συγκλονιστική. Καλημέρα φίλοι, καλημέρα. Το πρώτο. Καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα. Ένα όνομα και ομάδα υποστηρίζετε, αν θέλετε. Πάω από Θεσσαλονίκη. Α, Θεσσαλονικιός, σοπαδός του. Α, ναι, το που λένε μου, σε πάω εσένα. Ναι, ναι, καλημέρα, καλημέρα. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση πολύ σοβαρή. Ναι. Λοιπόν, έχουμε κάποιο... Συνεργαζόμαστε με κάποιο συντηρητή ασανσέρ, ανελκυστήρων και τέτοια. Όχι. Όχι, εγώ δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω καμία σχέση. Άμα τύχει κάνα σπόνσορας κάποιος να διαφημιστεί, να μου δώσει τηλέφωνο για να το στείλω στο Χαριλάου εκεί πέρα, στο Βικελίδη. Γιατί αυτή η ομάδα που είναι νομίζω ότι κάτι έκανε. Στο Βικελίδης, δεν είναι. Ναι. Γιατί αυτή η ομάδα που νομίζω ότι κάτι έκανε και ήρθε εδώ να σπάσουμε πλάκα και καλώς ήρθε. Λοιπόν, έτσι θα χρειαστεί συντηρητή ασανσέρνα μου. Γιατί πάλι να κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Όχι, να μην κάνεις. Εγώ θέλω να κάνεις το συνήγορο του Αγγέλου μια φορά. Όλο το διαβόλου κάνεις εσύ. Ναι, θα σου πω, θα σου πει. Εντάξει, ήρθε δεν τώρα, ήρθα εγώ, εσύ ήρθες, θα σου πει. Δεν ήρθα. Λοιπόν, γιατί είπες ήρθε, ενώ λες η ομάδα ήρθε. Η ομάδα Σανσέρ βρήκε κάτι να ασχοληθεί. Πήρε προηγουμένως ένας φίλος εκεί πέρα, είπε την εξυπνάδα του και μετά 5 λεπτά ασχολείται με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Εντάξει. Ναι. Και όλοι κάνουν αυτό το πράγμα. Με ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ να βγάλουν αυτοί που δεν είναι ΠΑΟΚ. Έτσι, ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ γιατί από εκεί έχουν κάποιο όφελος. Ας πούμε και στο κάτω-κάτω δεν έχουν και με τίποτα άλλο να ασχοληθούν. Δεν εγώ χαίρομαι γι' αυτό. Ας έρθουν, τους περιμένω. Ωραία. Την πρώτη αγωνιστική να κανονίσουν να μην κάνουν καμιά ήττα, να πούμε. Γιατί θα περάσουμε από την πρώτη αγωνιστική, τις 20 πόντους που έδωσε Αβάτζο και ο Τζορμπατζόγλου, το έδωσε νομίζω. Ναι, ο Δημήτρης. Έτσι, ναι. Λοιπόν, βάζω άλλους 10, εγώ Δημήτρη, βάζω άλλους 10. Δεν το δέχτηκε κανείς. Βάζω άλλους 10, εγώ 30 να μην σου πω. Στους 30 το παίρνω και εγώ, ρε. Μετά έτσι, για πλάκα, ρε φίλε, είμαι extra large, να πούμε. Ναι. Λοιπόν, έτσι. Και θα τα πούμε και του χρόνου, θα γελάσουμε πολύ. Ωραία. Άντε, καλημέρα. Έγινε. Μετά τον πασχετικό μου θρίαμβο, έτσι. Στοίχημα το οποίο μπήκε μετά τον αποκλεισμό στο κύπελο, θυμίζω. Δεν μπήκε την επομένη του αποκλεισμού στο κύπελο στο μπάσκετ. Του δίνω 5 νίκες αβάντζο. Ναι. Και είμαστε. Και λέει όχι. Είπε ναι. Ναι, και λέει, είπε ναι. Και λέει ναι. Ναι. Πάμε, καλημέρα στον επόμενο. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίζει. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Λοιπόν, Παναγιώτης Σεριανός. Ο Παναγιώτης. Έλα, μέσα θα βάλω στο του Άρη από την Καλαμαριά, νομίζω, Παναγιώτη. Έτσι, ακριβώς. 19.30, καλά θυμάμαι. Ναι, ναι. Μπράβο. Λοιπόν. Πάμε, αγόρι μου. Λοιπόν, Δημήτρη, καταρχήν, εγώ να βάλω όσα στοιχήματα θέλεις μαζί σου. Ναι. Εντάξει, γιατί σε συμπαθώ, το έχω πει και γι' αυτό άλλωστε ακούω. Και να μην με συμπαθείς, ρε φίλε, στοίχημα είναι. Εσύ το συμπαθείς, αυτός ηρωνεύεται τον Άρη συνέχεια. Τι λες, ρε. Είναι πάντως πιο αντικειμενικός. Πιο αντικειμενικός από πολλούς. Έτσι. Αυτό όντως, ναι. Αυτό με χαρακτηρίζει. Που δείχνει το πόσο πορωμένη είναι η άλλη και καθόλου αντικειμενική είναι. Έτσι. Λοιπόν, απλά θέλω από τον Δημήτρη να μου κάνει λίγο ένα σχόλιο. Ναι. Για ένα δημοσιογράφο που δουλεύει μαζί του και κάτι έγραψε. Γιατί αυτά δεν ακούγονται στην ερωτική Θεσσαλονίκη και στον ερωτικό Λίμπερο. Τι εννοείς. Και επειδή χθες κάποιοι είπαν ότι δεν πρέπει να δειχθεί αυτό το θέμα στο Λίμπερο επειδή δεν έγινε στο Λίμπερο. Αν εγώ δουλεύω κάπου και σκοτώσω κάποιον έξω, θα με διώξουν και από εκεί που δουλεύω. Προφανώς. Δεν έχει σημασία που το έκανα, προφανώς. Σημασία έχει ότι το έκανα. Και επειδή με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί δεν είναι δημοσιογράφος, είναι οπαδός, γιατί ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου δεν θα έγραφε κάτι τέτοιο, γιατί είναι δημοσιογράφος, κι ας είναι πάω και εγώ δεν κολλάω στο τι ομάδα είναι. Θέλω απλά να μου κάνετε ένα σχόλιο για να ξέρω και ποιους ανθρώπους ακούω. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ποιους ακούς. Ναι, βέβαια. Θέλω απλά να μου κάνετε ένα σχόλιο και να μου πείτε αν αυτό ήταν σωστό ή όχι. Τι να σου πούμε σωστό, αφού γράφτηκε, ρε φίλε. Υπάρχει συγγνώμη, αν καταλαβαίνω αυτό που εννοεί. Δεν υπάρχει συγγνώμη, Δημήτρη. Αν καταλαβαίνω αυτό που εννοεί, γιατί δεν ξέρω ναι, τι. Ναι, δεν υπάρχει καμία συγγνώμη, Δημήτρη. Μέσα σε αυτό που έγραψε αυτός ο άνθρωπος δεν υπάρχει λέξη συγγνώμη. Υπάρχει. Υπάρχουν άλλα πράγματα, υπάρχουν για άλλους δημοσιογράφους που τον κράζουν, αλλά η λέξη συγγνώμη αυτή καθ' αυτή δεν υπάρχει. Αφού έγραψε ότι είναι λάθος, δεν έγραψε.
Συγγνώμη δεν υπάρχει όμως. Το ίδιο πράγμα, εντάξει. Και το θέμα είναι ότι αυτό το λάθος θα ξαναγίνει και θα ξαναγίνει. Εδώ γίνεται ενώ ο Άρης είναι στα τάρταρα. Πού δηλαδή και ο Άρης να ήταν να διεκδικούσε και κάτι δηλαδή. Τι θα γινότανε τότε. Και στην τελική αυτό όλο έγινε επειδή κάποιος άνθρωπος έκανε τατουάζ τον Γκάλι. Τον Γκάλι θα κάνει ρε παιδιά, δεν θα κάνει τον Τζόχλα. Μεγάλος νομίζω σώμας. Ότι είναι λογικό έτσι. Μεγάλος. Απλά κάποιοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι καλός ή κακός ο Γκάλης που είναι ο μεγαλύτερος αθλητής που έχει περάσει από την Ελλάδα, Έλληνας, καλός ή κακός έπαιξε σε αυτή την ομάδα που λέγεται Άρης. Καλός ή κακός. Και κάποια πράγματα πρέπει να τα σέβονται. Έγινε καλημέρα. Παναγιώτη, καλημέρα. Από τα παιδιά για τα οποία είμαι περήφανος που τους έχουμε ακροατές. Ναι, ανακοίνωση Ηρακλή. Ποδοσφαιρικού τμήματος. Μάλιστα. Μετά και τη χθεσινή απόφαση της Super League για την αλλαγή των ποινών του κανονισμού αδειοδοτήσεων και τη στάση που κράτησαν όλες οι προηγούμενες διοικήσεις της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας απέναντι στον ιστορικότερο σύλλογο της Βορείου Ελλάδος, τον Ηρακλή μας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να ματαιώσει την απονομή στέψη του πρωταθλητή από αντιπροσωπεία της ΕΠΟ. Το πρωτάθλημα που κέρδισε ο Ηρακλής είναι παντοτινό. Ποιο πρωτάθλημα? Στον όμιλό του. Αλλά και χαραγμένο μέσα του. Είναι αυτό της αξιοπρέπειας, α, είδες άλλονι, και της αυτονομίας. Ένα αγαθό που φέτος του το παρήχε ο κόσμος του και μόνο από το προσωπικό του υστέρημα. Τα τρία αστέρια είναι οδηγός μας για το παρόν και το μέλλον μας. Αλλά να θυμάστε ότι ο Ηρακλής θα επιστρέψει εκεί από όπου δεν έπεσε ποτέ πιο δυνατός και σίγουρα πιο σοφός από ποτέ. Ο Ηρακλής ήταν και θα είναι ανένταχτος απέναντι σε λυκοφιλίες, σε ανιαρές συμμαχίες και σε κυκλώματα που ρήμαξαν το δύσμυρο ελληνικό ποδόσφαιρο όλα αυτά τα χρόνια. Άρα σου λέει ότι ματαιώνουμε την απονομή, ναι, γιατί δεν θέλουμε αντιπροσωπεία της ΕΠΟ εδώ. Φοβάμαι ότι, νομίζω, φοβάμαι, υπάρχει ένα λάθος ορθογραφικό. Το βρήκες σε αυτό που διάβασες? Εσύ καλά το διάβασες. Είναι γραμμένο λάθος. Το βλέπεις? Τώρα δεν το... Σε ανίαιρες συμμαχίες, ναι, μάλλον, ναι, πρέπει, ναι, να είναι. Ναι, ναι, ναι. Ανιαρές συμμαχίες δεν μου βγαίνει κάτι. Ανιαρές. Ναι, έχεις δίκιο. Εντάξει. Έχεις δίκιο. Ο διαγωνισμός έκλεισε νικητής. Σε ανιαρές συμμαχίες. Ναι, ανιαρές συμμαχίες. Νικητή... Το διάβασε ότι δεν φταίει ο Δημήτρης. Σωστά το διάβασε. Έτσι είναι γραμμένο στην ανακοίνωση. Δημήτρης Βέργος είναι ο νικητής. Καλημέρα στην παρέα. Η Λευκή Συμφωνία άνοιξαν τους Μετάλλικα και τους Καλτ. Έτσι, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Άκτον Εξπρέσ δικά σου. Μετάλλικα και Καλτ το 93, εσύ Αβραάμ χάνεις κατά περίπου, όχι κατά περίπου, κατά 2,5 δευτερόλεπτα, καβατζώνεις δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Αβραάμ. Ο Δημήτρης ο Βέργος καβατζώνει ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Οκ, μπράβο. Μετάλλικα και Καλτ το 93 στην Αθήνα, στη Νέα Φιλαδέλφια, αν δεν κάνω λάθος. Πάμε γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα αδερφέ, όνομα και ομάδα που υποστηρίζεις αν θέλεις. Λοιπόν, καλημέρα από Αθήνα σας παίρνω, ο Ιωσήφ με λένε. Είσαι ο Ιωσήφ, είσαι γέννημα θρέμα Αθηναίος Ιωσήφ, με ιδιαίτερη χαρά σε ακούμε και είσαι οπαδός του... Είμαι οπαδός της Τότεναμ, Μαρία. Κλαίω προσκυνώ, κλαίω προσκυνώ. Από ποια Τότεναμ έγινες Τότεναμ? Έγινα Τότεναμ από το 1984 στον τελικό με την Άντερλεχτ, ήμουν 11 χρονών τότε. Αρτίλες. Έλα τώρα να σ' αγκαλιάσω τα έξω εδώ δικά μου. Σε κάνα μισάωρο, όχι. Έλα τώρα να σ' αγκαλιάσω, μεγάλη βραδιά, μεγάλη βραδιά, τεράστια Τότεναμ. Δύο παιχνίδια 1-1. Μπράβο. Και στα πέναλτι κρίθηκε, μεγάλη ομάδα. Τι λέει ο Γιάννης Διακογιάννης στο 11ο λεπτό, στο παιχνίδι στο Βέλγιο? Πες το. Μέχρι τώρα δεν βλέπουμε ποδόσφαιρο, αλλά μεταφορά τραυματιών από τις χερκίδες. Ατελείωτο ξύλο, Δημήτρη, μπες και δες το. Λοιπόν, από... Ποιος παίζει goalkeeper τη βραδιά εκείνη για την Τότεναμ στο Βέλγιο? Δεν το θυμάμαι αυτό καθόλου. Να σου πω. Τόνι Πάρκς, 19 ετών. Τόνι Πάρκς, ο τέτοιος ήταν αλλαγή και θυμάμαι στο δεύτερο ήταν πάλι αλλαγή. Μπράβο. Ο Ρέι Κλέμενς. Ο Ρέι Κλέμενς. Αλλαγή ήταν και ο Αρντίλες στο δεύτερο παιχνίδι. Εκείνη η Τότεναμ που παίζει μαγική μπαλάρα επί 10 χρόνια δεν πήρε πρωτάθλημα και τα έπαιρνε η Λίβερπουλ. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Να πω κάτι πάνω σε αυτό πριν κλείσω. Ναι. Συγγνώμη για το που σας παταλάω το χρόνο. Καθόλου τη συγγνώμη. Είμαστε μια ομάδα στο νησί που. Έχουμε 2 πρωταθλήματα, 8 κύπελα, έχουμε 2 κύπελα UEFA, ένα κύπελο κυπελούχων, αλλά εγώ δεν τη θεωρώ μεγάλη ομάδα στο νησί. Όχι, είναι. Λοιπόν, είναι πρέπει να καταλάβουμε όχι, ότι... Είναι στους Big Five, είναι στους Big Five. Ένα λεπτό άλλο το Big Five. Τα Big Five γεννήθηκαν για να χωράνε 5 ομάδες, 4-3 ανάλογα. Ναι, εντάξει.
Οκ, okay, υπάρχει το number one πάντα. Ναι. Βάσει τίτλων και τέτοια. Αυτό για να το καταλάβουν κάποιοι άλλοι οπαδοί που θεωρούν με κάποιους τίτλους την ομάδα τους τη μεγαλύτερη του πλανήτη. Ναι, λοιπόν, δεν αντικατοπτρίζεται αυτό στην αλήθεια. Ποτέ. Ναι. Πρέπει να βλέπουμε και τι κάνουν επιτυχίες οι ομάδες. Εγώ, αυτό Ιωσήφ, κοιτάω την καρδιά μου. Κοιτάω την καρδιά μου, Ιωσήφ. Άλλο η καρδιά μας. Και η Tottenham, αν και είμαι United, η Tottenham είναι μέσα στην καρδιά μου και την έχω στην κορυφή. Εντάξει, αυτό. Μάρια, δεκτώ, αλλά αυτό είναι υποκειμενικό, δεν αντικειμενικό. Λοιπόν, ναι, πήρα για άλλο λόγο. Ναι. Το 93 η Metallica με τον ήχο τους κάψανε τους Cult. Η Metallica. Αυτό για όσους ήταν εκεί και το θυμούνται. Ναι, η Metallica με τον ήχο τους κάψανε τους Cult. Λοιπόν, ναι, βγαίναν οι Cult πριν τους Metallica, ο ήχος ήταν στημένος πάνω στους Metallica. Σωστό. Πάντα παίζουν καταπληκτικά, όσες φορές και να τους έχουμε δει. Ναι. Αλλά χαντακώσανε σε αυτό το live με τον ήχο τους, έτσι όπως ήταν στημένο τους Cult. Ναι. Λοιπόν, σωστό, καλημέρα σε όλους, να είστε πάντα καλά. Να είστε καλά, γεια σας, γεια σας. Και να κρατάτε συντροφιά στον κόσμο. Συνηθίζεται αυτό. Οι headliners να καπελώνουν τα προηγούμενα group. Ο ήχος είναι πάνω στο. Έχεις δίκιο, εντάξει, ναι. Εντάξει, έχεις δίκιο. Μεγάλη βραδιά και για τους Λευκή Συμφωνία που άνοιξαν τη βραδιά εκείνη. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Δεν υπάρχουν γραμμές ανοιχτές, παιδιά. Ακόμη μπορούμε και δύο και τρεις φίλους να πάρουμε. Έχουμε αλλαγή, μόλις τώρα έγινε. Σωτήρης Ασκαλάκης αποχώρησε και ήρθε ο Χρήστος Κιώσης. Δύο μονές προσκλήσεις για τους Λευκή Συμφωνία. Απόψε τεράστιο ιστορικό live, 20 χρόνια μετά, η μπάντα του Θοδωρή Δημητρίου έρχεται στην Θεσσαλονίκη. Και δύο διπλές για αύριο, Χριστόφορος Δαλαλίκου στο κλαμπ του Μήλου. Εντάξει. Κανείς δεν βρήκε για ποιον λόγο περιμένω σαν τρελός την αυριανή μέρα. 5 του Μάη του 2018 την περιμένω σαν τρελός. Θα κυκλοφορήσει κάτι αύριο. Κάτι θα κυκλοφορήσει αύριο. Φόρτσα. Η Φόρτσα. Το φαντάζεσαι. Ναι, ρε. Κώστας Μήτρογλου θα είναι στον τελικό. Χθες γιατί δεν έπαιζε. Και του ευχόμαστε ολόψυχα. Είμαστε με τη Μαρσέη όλοι. Είμαστε με ολόψυχα. Όλοι. Είμαστε. Το αποτέλεσμα διαμορφώνεται από λάθος του διαιτητή και λες έτσι. Είσαι ξεφτυλισμένος. Είσαι ξεφτύλας. Είσαι ξεφτύλας. Δεν θα είμαι με την Ατλέτικο με τίποτα. Εχθές με τη Λίβερπουλ είπες αηδίες και ορθώς. Ας πήγαινε εσύ ορθώς σε ψάχνουνε. Ορθώς σε ψάχνουνε, ψάχνουνε. Αλλά την επόμενη φορά, ναι, πραγματικά θα τους αφήσω να έρθουνε, ρε φίλε. Ναι. Ο Ματζούκης έσωσε. Ναι. Σε έσωσε ο Ματζούκης. Πάλι. Στην κυριολεξία και σένα και έναν άλλον. Πάλι. Συνεργάτη μου. Ναι. Σε, ναι, σώσανε, ναι, να ξέρεις. Ναι. Ο άλλος θα την πληρώσει γιατί κυκλοφορεί και στο κέντρο πολύ. Ναι. Εκεί στην Αγίου Δημητρίου και τα που συχνάζει. Απόψε θα είμαι 4 ώρες στο κέντρο, 5 ώρες. Πού όμως, πες πού. Απόψε θα είμαι 4 με 5 ώρες. Γιατί είναι από βλάκα σήμα. Ο πιο προκλητικός οπαδός αντί Λίβερπουλ που κυκλοφορεί στο κέντρο θα την πληρώσει. Ναι. Συγγνώμη, είσαι μέλος SCM και απειλείς. Φίλε, είπα, να σου πω κάτι, αυτό θα κοπεί κάποια στιγμή. Είπα εγώ με ποιο τρόπο θα την πληρώσει. Θα πάω αγόρι μου στην ένωσή σας, εντάξει. Ναι, ναι. Και να δούμε. Θα όχι. Ναι, και τι θα πεις. Θα κάνω καταγγελία εγώ. Θα... Απειλείς, απειλείς. Ποια είναι η απειλή. Θα την πληρώσει τρώγοντας δύο σουβλάκια μαζί μου. Α, το χιούμορ. Λοιπόν, βγήκε ο Θεσσαλονικιός Παοξής για σένα, άκουσε τι είπε. Αυτός που λέει πάντα από Θεσσαλονίκη, άρα ΠΑΟΚ, αυτό. Λέει, παιδιά, καλημέρα. Κάποιο συντερτία σαν σέρ, ξέρετε. Λέω, όχι, ούτε και ο Δημήτρης, δεν ξέρω. Λέει, κάποιον να βρούμε χορηγό για τον άλλο στο Βικελίδη που ήρθε και έφυγε τώρα. Που ανεβαίνει, κατεβαίνει. Πάμε στο τελευταίο. Καλημέρα, καλημέρα. Στο λέει, όχι, εσύ δύο έλειπες και σε ήθελε. Ερχόμαστε! Έλα, έλα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Δημήτρη, παρακαλώ. Τι ωραία μέρα περάσαμε χθες, ρε φίλε. Γιατί? Τι είχε. Τι ωραία. Ακούσαμε την εκπομπή την Τρόικα. Μετά ακούσαμε το ΠΑΟΚ 24. Ναι. Και κάπου εκεί στο ενδιάμεσο, ρε παιδί μου, έρχεται, λέει, σώθηκε ο Παναθηναϊκός. Ναι, λίγο μετά, ναι. Καπάκι μετά, ρίξε και ένα γκομίνι, λέει, στους ορισμούς. Ναι. Καπάκι μετά, μέσα σε μισή ωρίτσα, πάρκει την απόφαση του. Πολύ δύσκολες ώρες ήταν πράγματι. Φοβερά πράγματα. Ο εκνευρισμός ξεπέρασε κάθε όριο. Είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας, φίλε, πραγματικά. Συγγνώμη, είστε οπαδός του ΠΑΟΚ. Είστε οπαδός του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Έλα, ο Θοδωρής από Αμφιλοχία. Α, Θοδωρή από Αμφιλοχία, ναι. Εσύ, ρε φίλε, εσύ φταίς για αυτό που τραβάς μόνο εσύ. Από την παλιά Ελλάδα έγινες ΠΑΟΚ. Πάρτα να έχεις. Δεν είναι αυτό, ρε φίλε. Δεν είναι δηλαδή. Πες ότι πας, δηλαδή, από την Αθήνα ή από τον Πειραιά ΠΑΟΚ το δικαιολογώ. Από μεγάλο αστικό κέντρο. Από την Αμφιλοχία ΠΑΟΚ. Μισό λεπτό. Ένας από την Αμφιλοχία που είναι Ολυμπιακός. Γιατί είναι Ολυμπιακός, είναι από τον Πειραιά. Γιατί είναι δίπλα. Δεν κατάλαβες το πνεύμα. Είναι δίπλα η Αμφιλοχία με τον Πειραιά. Πειραιώτης, γέννημα θρέμα ΠΑΟΚτσής, το δικαιολογώ 1-1%. Από την Αμφιλοχία ΠΑΟΚ δεν το δικαιολογώ. Ναι, γιατί. Γιατί είναι από την Αμφιλοχία, ρε φίλε.
Και τι να είναι, από την επαρχία της παλιάς Ελλάδας. Γιατί να γίνω ΠΑΟΚ? Εδώ είναι ο άλλος ήταν λοχίας. Τι θα πει παλιά Ελλάδα, λες και είμαστε τώρα... Καφέ κι εγώ, εγώ. Εγώ θέλω κάτι άλλο. Μόνο καφέ. Καφέ, καφέ θέλω, καφέ. Μιλάει από, ρε ο άνθρωπος, καφέ. Μιλάει, ρε. Ελληνικό Σταύρο, διπλό μαύρη ζάχαρη. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Κλείστε. Τελειώσαμε, φίλε. Εγώ τουλάχιστον, ό,τι και να μου λέτε, και γι' αυτό γέλαγα προχθές με τον Γκόλκα, με τα Βάρ και με τον Παπαδόπουλο, ότι εγώ εδώ πέρα, και να το έχετε υπόψη σας όλοι αυτό που γελάτε με τον ΠΑΟΚ φέτος και γελάγαμε εμείς παλιότερα με τον Άρη και τον Ηρακλή και τα λοιπά, και σας το έχω ξαναπεί ότι είμαστε μόνιμα τα θύματα και αυτοί είναι οι θύτες. Και όταν έρχεται η ώρα να γίνει κάτι βαρύ, να φύγει το πρωτάθλημα από εκεί κάτω ή να σωθεί ή να είναι υποβιβαστεί κάποιοι από αυτούς, γίνονται μια γροθιά και σώνονται. Διοικητικά οι οπαδοί μπορεί να σκοτώνονται, αλλά οι διοικήσεις γίνονται μια γροθιά και σώνονται. Πάρτε το γραμμή ότι μόνιμα εμείς το μόνο που καταφέρνουμε είναι να γελάμε με το... με την κλοπή μιας παραμονής, με την κλοπή μιας ευρωπαϊκής εξόδου όπως έγινε με τον Άρη, να γελάμε με την κλοπή ενός πρωταβλήματος, με την κλοπή ενός εξόδου στο Champions League. Καλά τα πάμε. Εμείς είμαστε μόνιμα όμως που τρώμε τις κλοπές και οι άλλοι είναι μόνιμα οι κλέφτες. Καλά να πάθουμε. Καλή σου μέρα. Καλημέρα, Θοδωρή, να σκαλά, αγόρι μου. Καλημέρα. Λοιπόν, μαζί μας η Βασιλική Ρετσίνα, κυρίες και κύριοι, επιστρέφει από σήμερα στους χορηγούς της Τρόικας. Η ρετσίνα με την παραδοσιακή πλούσια και αυθεντική γεύση. Η βασιλική ρετσίνα από τη Μεσημβρία Ινοποιητική, Μάριε. Αν θέλεις. Που την προτιμάει και η βασίλισσα της Αγγλίας όταν πίνει ρετσίνα. Αλήθεια είναι αυτό. Ηλεγμένο αυτό. Παίρνει το 713-981. Καλή και. Η βασίλισσα ή ο Μπάτλερ. Στο πάτρινο τηλέφωνο. Αυτό που την. Ο Μπάτλερ. 713-981 για παραγγελίες. Αν έχετε μαγαζί, αν έχετε ταβερνούλα, αν έχετε κάβα και θέλετε να προμηθεύσετε τους πελάτες σας, η βασιλική ρετσίνα η οποία τα σπάει πλέον, γιατί είναι κανονικά, δεν είναι πέντε λέμε ρετσίνα ρε φίλε, ξακρασί είναι, δηλαδή είναι φοβερή γεύση. Επειδή είχα δοκιμάσει το τότε στο ηχθείς, είναι βελούδινη και παραπέμπει σε κρασί, πολύ ιδιαίτερη, δεν είναι ρετσίνα. Ναι, κρασίζει, ναι. Πώς το λένε, είναι προς το κρασί ρε παιδί. Είναι σαμπανιζέ ρετσίνα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι σαμπανιζέ ρετσίνα. Και θα κάνετε... Καλό να την δοκιμάσετε και όταν τη δοκιμάσετε θα αντιληφθείτε, ζητήστε την δηλαδή, δοκιμάστε την μια φορά και μετά θα δείτε ότι είχαμε δίκιο. Βασιλική ρετσίνα από την Μεσημβρία Ινοποιητική. Μαζί μας επίσης σε αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής το Petit Palais, το πιο σύγχρονο all day restaurant bar της πόλης. Καθημερινά από το πρωί πλούσιο breakfast με μοναδικές επιλογές σε ζύμες και ομελέτες. Ζυμαρικά, σαλάτες, πίτσα χειροποίητη το μεσημεράκι, αναπανάληπτοι συνδυασμοί και όλα αυτά συνοδεύονται από τις κορυφαίες ετικέτες κρασιών. Το Petit Palais που βρίσκεται Εθνικής Αντιστάσεις 39 με Περικλέως γωνία 23 10 44 00 22. Η Jackson Service. Ρύθμιση, έλεγχος και επισκευή του βενζινοκινητήρα στην Jackson Service. Εξοικονομείς καύσιμο και χρήματα με τον καθαρισμό του συστήματος. Το γνωστό και ως Μάριε. Τσίφσι. Τσίφσι. Και εκτυπωμένα τα αποτελέσματα της διάγνωσης. Το Injection Service βρίσκεται από Απόλλωνος 18 στην Κατοτούμπα στον κήπο του Καλού και στο ίντερνετ injectionservice.gr. Θα πάμε να φάμε και ένα ωραιότατο. Όχι ένα μόνο, εμείς θα φάμε παραπάνω. Σουβλάκι, στον σουβλάκι. Και πολύ ωραίο ριγανάτο λουκάνικο. Και η πανσετούλα που αρέσει πολύ στο Μάριο. Και μπιφτέκι χειροποίητο από το σουβλάκι. Ο σουβλάκις όνομα και πράγμα βρίσκεται 28 Οκτωβρίου 11 στην Ευκαρπία 688-552. Και επειδή βλέπω τη διεύθυνση, πας στο σουβλάκι, τρως, ή μάλλον θα το κάνω αλλιώς. Πας πρώτα alter ego fashion, ντύνεσαι και μετά πας στο σουβλάκι. Μην γίνει ανάποδα. Πας στο σουβλάκι, φας και μετά δεν χωράς στο alter ego. Για να μην παρεξήγηση. Λατρεύω όλα όσα διάβασε, ειλικρινά. Εκτός από το ρηγανά του Λουκάνη. Όχι πανσέτα. Και λέει η που λατρεύει ο Σλαμάς, δηλαδή πανσέτα, ειλικρινά. Αν έρθει σουβλάκις. Μου είπανε ότι πανσέτα σ' αρέσει. Άλλο. Πανσέτα την τρώω. Ναι. Δεν, κάνω... δεν αλλά... έχει φάει από σουβλάκι τότε. Αλλά δεν θα πάρω. Δεν έχει φάει από σουβλάκι γιατί η πανσέτα του είναι σαν μπέικον. Okay. Είναι ψιλοκομμένη, φίλε. Πάρα πολύ ωραία. Τότε μου το αλλάζεις. Ε, αυτό σου λέω. Τότε μου δίνεις κίνητρο να πάω εκεί. Δεν κάνω είναι, πλάκα. Είναι σοβαρά. Ψιλοκομμένη στο σουβλάκι. Εντάξει, να πας. Εντάξει. Γιατί με πανσέτα γενικά δεν είναι καλή μου. Γενικά, όχι το σουβλάκι. 28 Οκτωβρίου 11 στην Ευκαρπία. Τηλεφωνάκι για delivery 688-552. Ωραία. Δεν κάναμε κανένα σχόλιο. Είναι μεγάλη χαρά μου από προχθές το απόγευμα που έμαθα ότι το μονομελές πλημμυρδικείο Αθηνών αθώωσε την Σότη Τριανταφύλου για το υπέροχο άρθρο της με τίτλο «Rock and Roll Will Never Die» στην Athens Voice, που χαρακτηρίστηκε από κάποιους ρατσιστικό.
Μπράβο, υπάρχει η ελληνική δικαιοσύνη. Ζει και βασιλεύει. Τόσο μα τόσο απλά. Για θα φτάσουμε στο σημείο, θα φτάσουμε στο άλλο σημείο. Να μην λέμε ή γράφουμε κάποιες αλήθειες και να μην εκφράζουμε την άποψή μας για να μην χαρακτηριστούμε ρατσιστές. Άρθρο το οποίο είχε γράψει η Σώτη 2-3 μέρες μετά την επίθεση του Μπατακλάν. Και ανέφερε μέσα κάτι που είπε ο Μάρκο Πόλο. Το οποίο εγώ δεν το ήξερα. Ας σχολιάσει ο Χρήστος και ο Δημήτρης και ο Χρήστος ο Κιώσης. Χρήστο, αυτό το ήξερες. Τι είπε ο Μάρκο Πόλο. Φανατικός μουσουλμάνος είναι αυτός που σου κόβει το κεφάλι. Ενώ μετριοπαθής είναι εκείνος που σε κρατάει για να σου το κόψει άλλος. Λοιπόν, νικητές να δώσουμε. Δώσε λίγο μουσική, Χρήστο. Ξέρεις πόσες φορές αυτά τα χρόνια που κάνουμε εκπομπή έκανες αυτό ακριβώς. Ποιο δηλαδή? Λειτουργήσες ρατσιστικά απέναντι σε σωστές τοποθετήσεις που όμως κρίνονταν ρατσιστικές. Ναι. Το έχεις κάνει πολλές φορές, ξέρεις. Τι έχω κάνει δηλαδή? Αυτό το. Και είναι γενικότερη. Την αθώωση στο δικαστήριο. Διαφωνώ σε πολλά με την Ελλάδα. Είναι, δύο δεδομένα στην εποχή μας που συμβαίνουν. Ναι. Είναι ο ρατσιστής ο οποίος εκμεταλλεύεται τις καταστάσεις και είναι αυτός ο οποίος εκμεταλλεύεται τις καταστάσεις που εκμεταλλεύεται ο ρατσιστής. Ναι, μοιάζει πολύ με τον μουσουλμάνο. Προφανώς λες, αυτό που είπα. Δηλαδή, εδώ αυτό έχουμε φτάσει. Αυτό σου λέω. Υπάρχουν πολλές φορές που έχω πει κάτι και κάτι αρχίζει να λες φασίστα. Και αν πεις κάτι. Ρατσιστή. Ναι, εντάξει. Καταλαβαίνεις. Ενώ δεν υπάρχει ούτε φασισμός ούτε ρατσισμός. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Δηλαδή, αν πεις κάτι υπέρ του δυτικού πολιτισμού, τρως το τελείο τον bullying. Ό,τι και να πεις, ακόμα και όταν δεν λες. Ναι. Ακόμα και όταν δεν λες. Ναι. Υπάρχει πλέον διάθεση από κάποιον να σε κριτικάρει. Ναι. Ακόμα και όταν δεν λες κάτι. Ναι, ναι. Εντάξει, εδώ είσαι πολύ μεγάλη. Σωστό, μαζί σου είμαι. Μαζί σου είμαι, έτσι. Και έτσι κάνει τη μηνυτήρια αναφορά, την είσαι κάνει το ελληνικό παρατηρητήριο του Ελσίνκη, έτσι. Εντάξει, εγώ το θεωρώ μεγάλη νίκη αυτό για την ελευθερία του λόγου και την έκφραση ελεύθερη της άποψης. Κλείσαμε, κλείσαμε. Λοιπόν, οι νικητές για Χριστόφορο Ζαραλίκο είναι οι Αντώνης Γαλανός και Βασίλης Ζήχναλης. Αντώνης Γαλανός και Βασίλης Ζήχναλης. Για το live των Λευκή Συμφωνία είναι οι Νίκος Χαλκίδης και Θεόφιλος Παπαδόπουλος. Είναι μονές, έτσι, για τη συμφωνία. Νίκος Χαλκίδης, Θεόφιλος Παπαδόπουλος μονές για Ζαραλίκο είναι διπλές. Οκ. Okay. Ακολουθεί εκπομπή All About PAOK με Τσορμπατζόγλου και. PAOK 24, ρε. PAOK 24. Γελίε. Έκανα ένα λάθος ανθρώπινο, ρε φίλε. Είμαι γελίος. Ανθρώπινο λάθος έκανες. Από εμάς, το Σωτήρι Δασκαλάκη και τον Χρήστο Κιώση, να έχετε ένα bloody rocking weekend και φυσικά περιμένω την αυριανή ημέρα γιατί μετά από 1,5 αιώνα κυκλοφορεί άλμπουμ των Stereo Nova. Αυτά. Άιντε αδέρφια, να περάσετε καλά.